Της κακομοίρας. Άκουσε τη δουλειά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις την προστόπιστη ιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλώς σας απόγευμα και καλή σας εβδομάδα. Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5 της Κακομοίρας. Με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καλαμπάκα στο production, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Η απόσυρση του αυτοκινήτου είναι ένα μέτρο το οποίο έχει καταργηθεί, γι' αυτό υπάρχει πλέον η οριστική διαγραφή. Για οριστική διαγραφή αυτοκινήτου τηλεφωνείτε στο 18133 ο Σταθερούς Κωνσταντινίδη, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσουν την καλύτερη και φυσικά την καλύτερη τιμή, γι' αυτό για οριστική διαγραφή αδερφή Κωνσταντινίδη στο 18133. Τα λιρά μόνο 11. 9.55 γίνω το μήνυμα στο 54.340. Μετρόπολη 95,5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Και μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι η Hyundai Εσκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, η οποία έχει το Hyundai i30 έτοιμο παράδοτο για να το κάνετε test drive, να δείτε αν ταιριάζει στα δικά σας γούστα. Στα 1300 κυβικά με κινητήρα βενζίνης ή 1000 turbo ή ακόμη και με κινητήρα πετρελαίου, με τιμή η οποία ξεκινάει από 15.000 ευρώ. Προλάβετε, τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-596-596 ή στο 2310-596-690 ή πάτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Είναι μεσημέρι και αν πεινάς μπορεί να μπεις στο deliveras.gr και να διαλέξει το φαγητό της δικής σου αρεσκίας. Γι' αυτό deliveras.gr ή για τους κατόχους κινητών ή tablet κατεβάζετε το σχετικό app για να παραγγέλνετε ό,τι θέλετε από 2.500 προσφορές οι οποίες υπάρχουν στο deliveras.gr. Γιατί γελάς? Θες να κλαίω? Λέγε, γιατί γελάς? Γιατί γελάω. Ευδιάθετο σε βλέπω. Ευδιάθετο. Ευδιάθετο. Έτσι θα με σαν τα δικά σου τα μούτρα δεν έχω. Με τη μούρη κάτω. Σκυλομούρη. Ευδιάθετο. Από πού προκύπτει αυτό? Μούτρα είναι αυτά, ρε. Να κάνω μήνυμα στον καθρέφτη μου. Στον καθρέφτη σου έχει σπάσει, ρε. Πλάκα. Έσπασε. Εγώ τουλάχιστον είχα καθρέφτη σπίτι. Τίποτα. Είχα προβλήματα. Είχα προβλήματα. Και προβλήματα. Πνευμονολογικά, ναι. Πνευμονολογικά. Ναι. Δηλαδή. Είχα πρόβλημα με την αναπνοή μου, ρε παιδί μου, πώ να σου το πω. Δηλαδή. Δηλαδή τι. Από τα αερίσματα και από την κακή ατμόσφαιρα έπαθε η αναπνοή μου, το πνευμόνι μου. Καλά δεν είδες τα μηχανήματα που έβγαλε έξω ο Δήμαρχος? Δεν ξέρω τι έβγαλε έξω ο Δήμαρχος. Και να πας στο γιατρό. Έβγαλε αυτοκίνητα τα οποία φροντίζαν να καθαριστεί η ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω τι έκανε ο Δήμαρχος. Εγώ ξέρω μετά το κλάσιμο του Ίβιτς. Βρωμοκόπησε όλο ο Ντουνιάς εδώ η Θεσσαλονίκη. Ήρθε και το μεθάνιο. Και το περάσανε εδώ στο Light. Ναι, και άμα δεν θέλει τι να κάνουμε και τα λοιπά. Μεγάλη προσβολή για τον ΠΑΟΚ να φεύγει ο Ίβιτς χωρίς να το διώχνουν και να λέει δεν μπορώ να συνεχίσω γιατί οι συνθήκες εργασίας μου δεν είναι και αταλληλότερες. Για να τα λέμε όλα, έτσι. Για μένα είναι προσβολή για τον ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα. Ποτέ στην ιστορία του ΠΑΟΚ δεν έφαγε θιάφη από προπονητή και μάλιστα προπονητή νεοσό. Το 1976 όταν πήρε το πρώτο του πρωτάθλημα με τον Λόραντ με μια εκπληκτική πορεία το καλοκαίρι της ιδίας χρονιάς ο Παντελάκης έδιωξε τον Λόραντ, τον έδιωξε γιατί είχε αντίθετη φιλοσοφία και έρχεται ο Ίβιτς με το Σαββίδι μπαμπά! Και κλάνει, πραγματικά αερίζεται, βρωμάει όλος ο τόπος, παθαίνουμε πνευμονολογικά. Και εκεί που πάει να καθαρίσει. Καινούργιο προπονητή. Βρε, δεν πάει να λες τώρα εσύ τώρα. Καινούργιο προπονητή. Όχι, δεν λέω ούτε άστο ούτε τελείωσε. Εγώ θα λέω αυτά που θέλω. Εσύ άστο τελείωσε, πέστα με τον Μπούζο και τους άλλους. Τάστα τελείωσε. Τάστα τελείωσε τα κολλητιλίκια με τον Μπούζο, όχι με μένα. Λοιπόν, εκεί που καθαρίζει η ατμόσφαιρα και πάμε με χαμηλές θερμοκρασίες, με λίγο βροχές, με λίγοι αέριδες,
να δημιουργηθεί μια κατάσταση καλύτερη στο περιβάλλον της Θεσσαλονίκης. Έρχεται ο Νίκος Αδόπουλος του Άβελ, αμολάει μια ποντιακή και κάνει ξεφτύλα μετά τον ΠΑΟΚ που έγινε ξεφτύλα από τον Ίβιτς. Έρχεται και το ξεφτυλίκι του Άρη. Και καλά, ο Άρης είναι ξεφτύλας ούτως ή άλλως τα τελευταία 5 χρόνια. Εσύ ρε ΠΑΟΚ, να σε κάνει μπρουτ ο Ίβιτς. Καλά, τον Άρη δεν έχω και πολλά. Πολλές απαιτήσεις. Μικρή ομάδα είναι. Βλέπω και το Μυροφορίδη να φεύγει σιγά σιγά πριν καλά έρθει. Γιατί από ό,τι φαίνεται ο Νίκος Αδόπουλος του Άβελ δεν πήρε τις εγγυήσεις που έπρεπε να πάρει. Και να σου πω και την αλήθεια, εγώ τι έμαθα, δεν είχε και προκαταβολή να του δώσουν. Δεν είχαν να του δώσουν προκαταβολή. Αυτά να λέτε στον κόσμο και να αφήνετε τις φανφάρες. Αυτή είναι η Θεσσαλονίκη. Δηλαδή η προκαταβολή. Η προκαταβολή, ναι, προκαταβολή ήταν ο λόγος που δεν ήρθε. Μόνο η προκαταβολή. Επέστρεφε, κάνεις ρεπορτάζ. Είναι ολοκληρωμένο ή μη τα λες. Εσύ Αργιανέ, απόκρυψη μην ξαναπάρεις. Γιατί θα πάρω τηλέφωνο τον, πώς το λένε, τον Θωμαίδη. Θα πάρει τον εισαγγελέα, θα βρω από που παίρνεις. Και θα έρθω με κάτι 2-3 Ρώσους έξω από το σπίτι. Και αρχίζω να βαράω τα τύμπανα του πολέμου. Μην ξαναπάρεις από απόκρυψη. Θα ασχοληθώ μαζί σου. Κατάλαβες μπαλάντα τελατρόμπα που παίρνεις από απόκρυψη. Τόσο άντρας είσαι. Πάρε από το κανονικό τηλέφωνο να δούμε. Παίρνεις από απόκρυψη. Αργιανέ, εσύ. Σε έκανε μπρουτ ο Αδόπουλος του Άβελ. Είσαι βλάκας. Εγώ είμαι βλάκας. Εσύ είστε έξυπνοι. Είσαι μπαϊσέξουλας. Εγώ είμαι μπαϊσέξουλας. Και είσαι βλάκας. Άιτε, ήρθες με τις χιλιές εδώ πέρα, κάνεις εκπομπή. Έγινε. Τι έγινε, ρε. Ρε φίλε. Τι έγινε, ρε. Πώς το λένε, Μυροφορίδη. Δεν μπόρεσες να πεις το Παδόπουλο του Άβελ. Τι, αυτή είναι η ιστορία σου. Με το καλημέρα στον Άρη δεν μπορείς να φέρεις τον προπονητή. Ποιο προπονητή. Ένα καλό προπονητή. Έλληνα. Έλληνας προπονητής. Εντάξει. Και να βγαίνει ο Παντελίδης και να λέει δεν με ενδιαφέρει ο Άρης. Και να λέει ο Παδόπουλος του Άβελ προτιμώ να πίνω ρακί με τον Γέραρτ με τον Αλτσχάιμερ παρά να κάτσω να πούμε στον Άρη. Σε απέρριψε ο Παπαδόπουλος του Άβελ. Δεν υποτιμωτικό. Ο Παπαδόπουλος του Άβελ είναι ένας προπονητής ο οποίος θα πρέπει να παρακαλάει να πάει στον Άρη. Και ο Ίβιτς είναι ένας προπονητής που θα πρέπει να παρακαλάει γονιπετής να μείνει στον ΠΑΟΚ. Αυτά έπρεπε να τα σωματεία σας. Ναι. Μου φαδόρι. Το αντίθετο του σου δείχνει. Ορίστε, τι μου δείχνει. Μέχρι τώρα τους έλεγες φλόρους, αδερφές. Τους έλεγες και αδειό. Τα κοσμητικά επίθετα, πρόσεχε πώς μιλάς. Τα λέω, ό,τι είπες. Ότι θα μέναν ανεξεταστέοι αν πηγαίναν στην Ιταλία. Ναι. Ότι κολώνουνε χωρίς το Μυροφορίδη. Κολώσανε. Πήγε και με Μυροφορίδη. Με Μυροφορίδη και έφυγε. Ο Παντελίδης δεν πήγε. Τι σημαίνει αυτό. Τα ψωμιά του Μυροφορίδη. Εσύ έλεγες και υπέγραφες ότι όλοι κρύβονται πίσω από το Μυροφορίδη. Ναι. Εγώ βλέπω τώρα. Ναι, τι βλέπεις και εσύ. Τα γεγονότα παραθέτω. Αετέ μου εσύ. Ναι, δεν χρειάζεται να είσαι αετός. Αετέ μου και τυφλός να είσαι, τι το βλέπεις. Τι είδες ρε τυφλές. Ρε φίλε, ναι. Έρχονται δύο προπονητές εγνωσμένης αξίας ναι, ναι. Και λένε όχι στον Άρη. Ναι. Και ο Μυροφορίδης. Εσύ είπες ότι με τον Μυροφορίδη ναι. Θα αναδειχθούν. Αφού θα αναδειχθούν. Υπέγραψε ο Μυροφορίδης. Πότε φεύγεις διακοπές. Πότε φεύγω. Ναι, Ιούλιο. Τέλη Ιουλίου. Τέλη Ιουλίου. Mm. Θα είναι ο Μυροφορίδης στον Άρη τέλη Ιουλίου. Γιατί λες. Να μην είναι. Εγώ λέω δεν θα είναι. Αυτό το λες γιατί βρέθηκε με τον φίλο σου και τον βλέπεις ότι το είναι φίλο μου και τον εχθρό μου. Σοβαρά μιλάω. Εγώ δεν έχω άντρα. Δεν το λέει υποτιμητικά ρε βάκα. Δεν έχω φίλους. Δεν το λέει υποτιμητικά. Δεν έχω φίλους. Επειδή με τον άνθρωπο βρέθηκες πέντε φορές, ανταλλάσσετε ποδοσφαιρικές απόψεις και σε ρωτάω. Σταμάτα ρε κόκκινε. Σε μειώνει αυτό. Σαλιάρι. Σε μειώνει. Οφείλωφ. Εσύ δεν είπες είμαι φιλοδιοικητικός. Τι είμαι. Εσύ δεν είπες με φιλοδοξία. Είπα τη λέξη αυτή. Ναι. Είπα τη λέξη. Λες, τόσο καιρό κάνω αντιπολίτευση. Μια ναι. Φορά, όπως και οι σουπεράδες, θα πάω με τον Καρυπίδη. Εγώ πάω για άλλο λόγο με τον Καρυπίδη. Για ό,τι θέλει. Πρέπει να πηγαίνουν μάλλον για άλλο λόγο. Πήγαινε για ό,τι θέλει. Εγώ δεν ανέλησα τον λόγο. Τους λόγους. Δεν... Εγώ πηγαίνω υπέρ του Καρυπίδη γιατί έχω να κάνω με ένα μικρό σωματείο. Και ο παράγοντας αυτός είναι ο μοναδικός που μπορεί. Άκου να δεις. Ναι, αν έβαζα και λόγο δίπλα, θα έλεγε ότι έχω λόγο που το κάνω. Κάνει λόγο, θα πει. Εγώ είμαι υπέρ του κυρίου. Πώς το λένε, Καρυπίδη. Επειδή θεωρώ ότι ο Άρης είναι μικρό σωματείο, ναι. Μικρό μέγεθος, πολύ μικρό μέγεθος, έχει έναν άνθρωπο να ηγηθεί. Ναι. Μπορεί να μην έχει λεφτά, να μην έχει ρευστό. Τέλος πάντων, έχει έναν άνθρωπο εκεί πέρα ναι. Να κουνήσει λίγο τα νήματα. Ναι. Βρήκε εκεί, παραμύθιασε και το Μυροφορίδη, έλα εδώ και τα λοιπά. Φαίνεται ότι. Είναι εδώ τώρα, θα σε ναι. Ναι, ναι, ναι. Τι? Ο Μυροφορίδης ναι. Είναι της πιάτσας. Ναι. Όχι ότι οι άλλοι δεν είναι. Ναι, απλά ναι, λέω, ναι, ναι, ναι. Βγάζει πιο μάγκικο. Ναι. Λοιπόν. Δεν τον έχω για τύπο ο οποίος θα παραμυθιαστεί ναι. Από έναν άνθρωπο σαν τον Καρυπίδη. Προχωράω. Έτσι λες. Μισό λεπτό.
Προχωράω. Ο Καρυπίδης. Περίμενε. Θεωρείς, δηλαδή, περίμενε. Ο Καρυπίδης, ο τυχοδιώκτης, που πριν τα 40 του έχει κάνει 50 επιχειρήσεις, έκλεισε τις 30, άνοιξε 20. Ότι δεν μπορεί να παραμυθιάσει ένα τύπο σαν το Μυροφορίδη. Εύκολα. Είναι ημιτελές το ερώτημα. Τι ημιτελές. Όταν ολοκληρώνω. Πανεύκολα. Αν με αφήσει να τελειώσω. Στο μπλα μπλα. Ο Καρυπίδης δεν πιάνει. Δεν διαφωνώ. Α. Δεν μίλησα ποτέ μαζί του για να ναι, το λες εντάξει, κάτι. Εντάξει, εσύ κάτσε και στην Ανθέων πίνε καφέ εκεί και μίλα με τα σπεριστέρια. Τι να σε κατάλαβα. Κάνω. Τι να σε κάνω, ρε κόκκινε. Φώναξε καμιά φορά. Και τι είμαι εγώ, μπαμπά σου είμαι, να σε φωνάξω. Δημοσιογράφος είσαι, σε απέρριψαν 10 φορές, σε κορόιδεψε ο Γιώργος ο Φερέτης, σε δούλεψε. Εμένα με δούλεψε. Όχι, εμένα δούλεψε. Τον έκανε αβάντα εδώ ένα χρόνο, Γιώργο βάλε μέσο και τα λοιπά. Βάλε μέσο. Ναι. Πού παπάδες μέσο έχεις. Αυτό που είναι γραμμένο. Άστε φιέπεδα. Αν είχα μέσο θα το έβαζα. Έχεις την εκκλησία μέσο και δεν μπορείς να μπεις στην ΕΣΥΕΜΘ. Δεν το χρησιμοποιώ. Άντε ρε φύγε από εδώ πέρα. Δεν χρησιμοποιείς. Παράταμεις. Εσύ ναι. Δεν ξέρεις σημαίνει κάποιος άνθρωπος να πορεύεται με έναν δρόμο ο οποίος είναι κρυστάλλινος και να μιλά το δρόμο της τεμπελιάς έχεις. Πες ότι είναι τεμπελιά. Πες τον κρυστάλλινο δρόμο. Λοιπόν, επειδή δεν άφησε να ολοκληρώσω. Ναι, ολοκλήρωσε το θέμα. Λοιπόν, λέω, πώς γίνεται ένας μάγκας σαν τον Μυροφορίδη να ψήνεται ναι. και ένα παιδί σαν τον Νίκο τον Παπαδόπουλο χαμηλών τόνων. Ναι. Όχι απλά να μην ψήνεται, ναι. μέσα σε 2-3 μέρες να υπογράφει τον Όφη. Ναι. Γιατί, ναι. πρόσεχε, εδώ υπάρχουν δύο παράμετροι. Για πες την παράμετρο. Όχι ότι ο Όφη είναι μικρή ομάδα. Ναι, ναι. Αλλά. Τι Όφη είναι μικρή ομάδα. Όχι ότι ο Όφη είναι μικρή ομάδα, μην παρεξηγηθώ. Αλλά ξέρει τον ανταγωνισμό που θα έχει του χρόνου. Τα οικονομικά του Όφη δεν είναι τα καλύτερα δυνατά. Φαντάζομαι τι γίνεται στον να άρι. Τελειώσω λίγο. Τελείωνε, ρε. Υπάρχει μια άλλη παράμετρος, μια κρυφή ελπίδα, μία ελπίδα, η οποία λέει ότι ο Άρης μπορεί να περιμένει να υποβαστεί ο Ηρακλής και να ανέβει ως τρίτος κτλ. Ναι. Και, ναι. και λέω, έχοντας γνώση όλων αυτών, το να αρνηθεί να έρθει, ναι, ναι. δείχνει πολλά πράγματα. Δεν διαφωνώ με αυτά που λες. Αλλά λέω, πώς ψήθηκε ο Μυροφορίδης. Δεν ψήθηκε και... ακόμα. Δεν ψήθηκε ακόμα. Δεν πέσαν υπογραφές. Όχι. Okay. Υπέγραψε ο Μυροφορίδης. Για πάρ το τηλέφωνο, το σηκώσει το τηλέφωνο. Πες υπέγραψες. Πάρ τώρα ένα τηλέφωνο στο διάλειμμα, στο δημοσιογράφο. Θα τον πάρω. Πάρ τον, πες υπέγραψες. Πάω να το δημοσιογράφο, υπέγραψες. Έτσι μιλάω. Πες τον. Έτσι μιλάω. Πώς είναι τα πράγματα, δώσ' μου ένα στίγμα. Πώς είναι οι μεταγραφές, ποιοι ήρθαν, ποιοι φύγανε. Δεν γνωρίζεις δύο στοιχεία βασικά για τον Μυροφορίδη. Για πες μου να μάθω. Είναι πόντιος. Τι είναι? Πόντιος. Αυτό δεν είναι προσόν. Προσόν. Καθόλου. Παρακάτω, λέγε δεύτερον. Λοιπόν. Όταν σου λέω πόντιο. Δεν είναι προσόν! Παρακάτω! Όταν σου λέω πόντιο. Και ο Παδόπουλος είναι πόντιο. Τι σχέση okay. έχει. Θες να μιλήσω ή. Ναι, θες να μιλήσει 5 φορές το επίπεδο. Όταν σου λέω πόντιο, ναι. μιλάμε για αγύρου στο κεφάλι. Ναι, ναι. Είναι ικανός ναι. να πάει. Ναι. Να ξεκινήσει κάτι. Ναι, ναι. Να μην πάει όπως θέλει. Ναι, 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 ναι. Από κάθε άποψη το λέω προστατεύοντας καταστάσεις. Ναι, προστάτευσε, ναι. Λοιπόν. Και από σεβασμό στο πρόσωπο του. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Από εγωισμό και μόνο δεν είναι από αυτούς που τα παρατάνε. Μπάβο. Λέω, εγώ αυτό το τελειώσω. Τελειώ. Αν θα φύγει ναι. τώρα, όπως το λες, Ιούλιο, ναι. Αύγουστο, ο Μυροφορίδης, ναι. εγώ λέω να βγεις και να πεις στους φίλους του Άρη ότι η επόμενη χρονιά είναι χαμένη. Ποιοι φίλοι του Άρη. Εδώ έμαθα, πιάσαν στην επανομή το Ραγκάτσι κάτι Αριανή και τον παραμυθιάζουν επειδή είναι φίλος με τον Βοσνιάδη, τον παρακαλάνε να πει στο Βοσνιάδη. Έχει τρελαθεί, ρε. Στον Ηρακλή παρακαλάνε τον πρόσφυγα να έρθει. Προπονητή στον Ηρακλή και δεν πάει ο πρόσφυγας. 4 χρόνια έχει να δουλέψει ο πρόσφυγας. Παράτησε την προπονητική. Ο Ακριτόπουλος δεν πάει στον Ηρακλή. Έχετε καταλάβει τι ομάδες έχετε φτιάξει εδώ πέρα με τα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις και τα οπαδικά κινήματα. Ε, τα οπαδικά κινήματα και τα γλυψίματα και τα σάλια που έχουν εδώ βρέξει όλο το σύμπαν. Είδατε τι ομάδες έχετε φτιάξει. Είδατε τι ομάδες έχετε φτιάξει. Ο Ήβης να παρατάει τον ΠΑΟΚ και αν είναι 4 παοξίδες να πηγαίνουν από την Κίνα να παίρνουν Βαλκάνιο προπονητή. Να παίρνουν ένα μπακ χειρότερο από το Σνάουτσερ για βασικό γιατί θέλουν να πουλήσουν το Λέοβατς. Και οι άλλοι να πούμε ο Παδόπουλος στο Άβελ να προτιμάει να πάει στην Αίγυπτο να πούμε κάτω στην Κρήτη παρά να μείνει στον Άρη. Το καταλαβαίνεις το έργο, ρε. Αίγυπτος έγινε η Κρήτη. Τι είναι, δύο βήματα από την Αίγυπτο. Το καλύτερο κλίμα που έχει. Εντάξει, δεν λέω εγώ, ρε. Και είναι το καλύτερο. Εξορία είναι κάτω. Είναι ο καλύτερος τόπος αποκατάστασης ναι. των αστροναυτών. Τόσο καλό κλίμα. Τι αστροναυτών, τι λέτε, τι αστροναύτες. Μαθαίνει κανείς καθένα. Τι αστροναυτών, ρε. Άκου λίγο κάτι. Τι αστροναύτες, λέει. Ναι, μη γεννά, για αστροναύτες. Τι αστροναύτες, ρε, για μπάλα μιλάμε. Οι Ρώσοι αστροναύτες, ναι. Για να αποκατασταθούν, να επανέλθουν, δηλαδή πάνε στην Κρήτη. Δεν πας και εσύ στην Κρήτη να αποκατασταθεί το μυαλό σου, γιατί αργά πάει. Πας και βάλει λίγο λαδάκι. Ε. Ποιος αστροναύτες, τι Κρήτη ρε, τι Ρωσία. Την έκανες Αίγυπτο ρε. Τι Αίγυπτος, τι. Η Κρήτη είναι ένας ευλογημένος υπέροχος τόπος. Ευλογημένος υπέροχος τόπος είναι. Και την κάνεις Αίγυπτο. Ανεξάρτητο κράτος είναι η Κρήτη.
Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Μια χαρά είναι η Κρήτη. Ένα... Τώρα να πει στην Κρήτη, φύγει από την Ελλάδα, άλλο θα ζήσει χίλια χρόνια πλουσιοπάροχα. Άκου μηνύματα. Λέγε. Το φοβερό είναι ότι χάθηκε και ο πόθος των οπαδών για καμία σοβαρή μεταγραφή για τις ομάδες της πόλης μας, ναι, παρά τα σενάρια των οπαδών δημοσιογράφων. Ναι. Τώρα που έριξε το μεθάνιο ο Άβελ, θα φανεί πόσο συζητούσαν και με τον Παντελίδη. Ναι. Γιατί ο Παντελίδης άκουσε τι είπε εδώ στον Μπούζο. Δεν άκουσα. Δεν μίλησα με κανένα, λέει. Μόλις έβαλα ένα κατοστάρικο να φύγει πριν τα Χριστούγεννα ο coach του ΠΑΟΚ, 1,80 απόδοση, δώρο με το Στανιό Παύλα Γεβίτς, δουλειά δεν γίνεται. Έξυπνο, ναι, μήνυμα. Με το Στανιό Γεβίτς, δουλειά δεν γίνεται. Ναι. Τι παρακάτω, δεν έχει παρακάτω. Αυτά ήταν τα μηνύματα. Πολλά μηνύματα ήρθαν στην εκπομπή. Τρία ήρθαν. Τρία μηνύματα σε μισή ώρα. Για καλημέρα, τρία. Κατά διάολου πάμε. Γιατί πάμε κατά διάολου. Και κατά διάολου πάμε. Στο Gay Parade πήγες. Τι να πάω να κάνω. Εκεί με τους Gay πήγες εκεί. Αγρυπνία έκανες. Όχι. Που διέταξε ο Αρχιεπίσκοπος. Πώς το λένε. Δεν έκανες. Πάω. Ε, για να σωθούν οι ψυχές των Gay. Έκανε αγρυπνία ρε, ο δικός μας εδώ. Καλά έκανε, μπράβο. Αγρυπνία. Δεν έκανε κάτι κακό. Για τον παπά που μας βέστονε το πούλμαν δεν έκανε αγρυπνία, αλλά για τους Gay έκανε. Μπράβο του. Μπράβο, μπράβο, για το σάτυρο στον παπά, μπράβο, ναι, στον Παναγιώτατο για αυτό που έκανε. Ναι, μπράβο. Ναι. Αυτό είναι ωραίο. Το παπά που μας βέστονε το αστυνομικό. Να το δεν κλείσουν έκανε μέσα. Ε, εκεί δεν έκανε αγρυπνία ο παπάς. Για προσβολή. Ε, για εκεί αυτό δεν έκανε ο παπάς αγρυπνία. Μόνο, ναι, για τους Γκέι έκανε. Να τον πάρουν και να τον κλείσουν μέσα. Δεν θέλω να τον κλείσουμε. Αγρυπνία έκανε ο δικό σου. Για τον παπά που ασβέστονε. Γιατί πρέπει να τον. Α, γιατί πρέπει. Χαμηλοβλεπούσα. Αχαμηλοβλεπούσα. Ρε φίλε, συγγνώμη. Σούπα και μέσα να πάει. Σούπα, σούπα. Και μέσα να πάει. Τι σούπα και σούπα. Τι σούπα. Κρεατόσουπα. Τι σούπα είναι. Τι σούπα. Με τα δύο χέρια με το ένα. Τι άσε αυτά δικά μας είναι. Με τα δύο χέρια. Κλεμμένα αυτά. Τι σούπα, σούπα. Τι κρεατόσουπα. Τι. Ψαρόσουπα. Κάνε λίγο ησυχία. Αν παράταμε ρε μεσημέρι. Για χρώματα με την υψηλότερη καλλιπτικότητα για το χέρι στο πλήσιμο, πιστοποιημένα με κλασ 1. Ένα όνομα μόνο υπάρχει, Vitex Classics. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Για ένα κόσμο γεμάτο χρώματα και ιδέες, θα πάτε σε ένα από τα τρία καταστήματα Κοσμάγλου. Φιλίππο 74, Κωνσταντίνου Καραμαλή 126 και Εθνική Αντίσταση 82 στο Φίνικα. Τηλέφωνο το 2310-480-606. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά με το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Δευτέρα και καλημέρα σε όλους. Έχω μια ολόκληρη εβδομάδα να ψάξω το θησαυρό στο διάσημο νησί των πειρατών. Ο γιγάντιος νεροκουβάς αδειάζει πάνω σου κάθε μισό λεπτό, ενώ εσύ δίνεις μάχη με τις 9 τσουλήθρες. Life is waterful στη Waterland. Ήταν το δελτίο καθημερινής δροσερής τρέλας από τη Waterland και το Μετρόπολης 95,5. Ωχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μη με κρεμάσεις τώρα. Ε, τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Το αποφάσισα. Αλλάζω ζωή. Χωρίζεις, μεθαναστεύεις. Κάτι πιο ριζικό. Βάφω το σπίτι. Πολύ χρώμα, μοντέρνο στυλ, νέα ενέργεια. Αφού βάφεις, κάντο σωστά. Κάντο με Vitex. Για απίστευτη ποιότητα και μοναδικές τιμές. Από τον Κοσμάογλου. Για ποικιλία, εξειδικευμένες χρωματικές προτάσεις και τεχνοτροπίες. Μήπως χρειάζεστε και εσείς νέο χρώμα στη ζωή σας. Βάψε ό,τι θες, μόνο με Vitex. Από τον Κοσμάογλου. Τον ειδικό στο χρώμα. Φιλίππου 74, Κωνσταντίνου Καραμανλή 126 και Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Τηλέφωνο 2310-480-606. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάχη έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσα! Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γαρασιόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852. Διατίθεται και χώρος σταθμεύσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Διακοπές, θάλασσα, GPS και βυθόματο εσείς. Άντε και δεν πήγες θάλασσα.
GPS για βουνό, για εκδρομές, για το ποδήλατο έχεις. GPS για να παρακολουθείς τους σκύλους σου έχεις. GPS, λογικό έχεις. Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Βλέ φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης. Μεϊμάρης, Ελπίδος 34 στις Σικές. Τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Κασενκάρι υπάρχουν πολλά, αλλά το κασενκάρι του καφέ και των τροφίμων είναι μόνο ένα. Θερμαϊκός Κασενκάρι. Όλα τα είδη του καφέ και των τροφίμων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλέον, ροφήματα, απορρυπαντικά, ποτά, αναψυκτικά. 17 χρόνια στο χώρο της Χοντρικής. Τώρα και με νέο κατάστημα στην περιοχή αεροδρομίου. Αν είσαι επαγγελματίας, έχεις βρει τον παράδεισό σου. Θερμαϊκός Κασενκάρι. 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας στην περιοχή αεροδρομίου. Θερμαϊκός Κασενκάρι. Ο παράδεισος του καφέ και των τροφίμων. Αχ, τι ωραία! Έρχονται οι ζέστες! Έρχονται οι ζέστες και 350.000 ευρώ ζεστά μετρητά στο δροσερό περιβάλλον του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ετοιμάσου για καυτές καθημερινές κληρώσεις και καυτά jackpot στα slot machines όλο τον Ιούνιο. Αχ, τι ωραία! Έρχονται κέρδη! Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Γραμμή επικοινωνίας και θεά Α. Άντε ρε Μάκη, θα τελειώσουμε καμιά φορά με αυτό το μπάνιο. Σύριαλ έχει καταντήσει. Εμστά λέγα Θάνο μου, πάμε στο Φτίκα να γίνει το μπάνιο όπως το θέλεις και στην ώρα του. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής από τις μεγαλύτερες ισπανικές και ιταλικές εταιρείες. Με δωρεάν τρισδιάστατο σχεδιασμό και δωρεάν μεταφορικά στην ώρα τους. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503. Και στο πλακάκι κόλλα. Όχι, άρπα κόλλα. Πώς θα επισκεφτείς το Regency Casino Θεσσαλονίκη? Με τα λεωφορεία μας, δωρεάν και γρήγορα. Καθημερινά δρομολόγια από Λευκό Πύργο, Καλαμαριά, Τούμπα, Γιαννιτσόν, Ηλιούπολη και νέο δρομολόγιο Express από την πλατεία Ευόσμου. Δωρεάν μεταφορά από και προς το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες στο 2310-491-100 και στο www.regencycasinos.gr. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Γραμμή επικοινωνίας και θεά Α. Φέτος θα κάνετε τουρ με την παράσταση. Τουρ στα Φρέτζιο θα κάνουμε. Μα... όταν τελειώνει η παράσταση, βουρ για παγωτό. Σήμερα θα μου γυαλίσει η Φουντελίνα. Αύριο η Νόνα Μπέλα. Μετά η Βραζιλιάννα. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Έχω αδυναμίες. Συγγνώμη, τρώτε. Γλύφω, κύριε. Γλύφω. Κακό είναι κι αυτό. Φρέτζιο. Παγωτά για καλομαθημένους. Τι θα γίνει, κυρία μου, με το αυτοκίνητο, θα το πάρετε να φύγουμε? Μα δεν βλέπετε. Έμεινα. Δεν παίρνει μπρος. Και ποιο το πρόβλημα? Οδική βοήθεια Αρβανίτης. Πάρε τώρα στο 685002 για να στο μεταφέρει γρήγορα, οικονομικά και με ασφάλεια στο συνεργείο σου. Οδική βοήθεια Αρβανίτης. Με εξειδικευμένο προσωπικό εγγυάτε την ασφαλή και γρήγορη μεταφορά του οχήματός σας όλο το 24ωρο. Το συστήνουν και οι μηχανικοί αυτοκινήτων. Τηλέφωνο 685002. Παρέχεται και δωρεάν χώρος φύλαξης. Οδική βοήθεια Αρβανίτης. Για αυτοκίνητα, φορτηγά, μηχανάκια, σκάφη και τροχόσπιτα. Σε μυς το σούσι με απίθανους συνδυασμούς γεύσεων. Koi Sushi Bar. Σούσι για όλους. Πεντανόστιμο. Θα το λατρέψεις. Λατρέψεις. Απόλαυσέ το στο Koi Sushi Bar. Μητροπολίτου Ιωσήφ 3. Στο κέντρο. Delivery 2310-23-2008. Koi Sushi Bar. Βάλτο στο καθημερινό σου πρόγραμμα. Γιατί κουφώματα πλάσμα? Γιατί έχουν φοβερό design. Προσφέρουν άψογη θερμομόνωση. Είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών με πιστοποίηση ISO και CE. Έχουν 10 χρόνια εγγύηση. Θέλετε κι άλλους λόγους για να αποκτήσετε κι εσείς τα κορυφαία κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά πλάσμα? Έχουμε 50 χρόνια κουφώματα πλάσμα Μαυρίδης. Και τιμές χοντρικής και άψογη τοποθέτηση από εξειδικευμένα συνεργεία. Βρείτε τα στο εργοστάσιό μας 3.000 τετραγωνικών μέτρων, 21ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Και απολαύστε τα στην έκθεσή μας 800 τετραγωνικών μέτρων, στροφή Μεσημερίου. Τηλέφωνο 2392091000. Ο Ιούνιος έφερε υψηλές θερμοκρασίες.
αλλά έφερε και σούπερ διαγωνισμό στα αγαπημένα σου καταστήματα Φουρός. Πες τώρα στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, κάνε σερτο διαγωνισμό και comment ποιο είναι το αγαπημένο σου κατάστημα For All και ίσως να κερδίσεις μία από τις 30 δίμηνες συνδρομές στο νούμερο 1 γυμναστήριο της πόλης, το Mad Gym. Σούπερ διαγωνισμός και σούπερ προσφορές. Καταστήματα For All. Μικράς τιμές, μεγάλα σε ποικιλία. Έλα, έλα, κάτσε να ακούσεις για το νέο μου σκούτερ Honda SH150. Έχει ABS, LED φώτα, Smart Key με injection. Είναι υδρόψυκτο, με ηλεκτρική εκκίνηση. Start, stop και η βαλίτσα ταξιδιού. Μα ποιος είσαι, ο Δαβανό? Πού το κατάλαβες? Honda Δαβανόπουλος. Και μαζί με το σκούτερ Honda SH150 δώρο το GPS Tracker, το αμερικάνικο σύστημα εντοπισμού κατάλληλο για κάθε τύπο μοτοσυκλέτας. Honda Δαβανόπουλος. Μοναστηρίου 102. Ο δικός μας άνθρωπος. Αν θέλεις να τρως καλά τη νύχτα και τη μέρα, φαγάκι σπιτικό με γεύση και μεράκι, στο Βάλσαμο επήγαινε στα δυτικά της πόλης. Παραδοσιακό εστιατόριο Βάλσαμο. Με την ποιότητα του ψητοπολίου Στέλιος. Μαγειρεμένο φαγητό, χειροποίητο ζυμαρικό, τηγανιές και σνίτσελ αν ζητάς, στο Βάλσαμο πρέπει να πας. Ανοιχτά μέχρι το πρωί. Παραγγελίες 2310-602955. Βάλσαμο και Γιάννες. Αγνώστου στρατιώτη 3 στην Πολύχνη. Το νέο στέκει στα δυτικά από το μεσημέρι μέχρι το ξημέρωμα. Δείτε στο δήμαρχος.gr. Αυτοψία στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ποιος εκμεταλλεύεται το μνημιακό της άξονα με τους χιλιάδες τουρίστες? Ποιοι επιτρέπουν την παράνομη διαφήμιση στις τέντες περιπτέρων? Γιατί ο δήμαρχος νομιμοποιεί την παρανομία? Αυτά και άλλα ερωτήματα μόνο στο δήμαρχος.gr. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο. Κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό. Με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τι Βιέννης ρε φίλε. Αυτό είναι Φραγκφούρτη, σαν τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα. Εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς Τιέριος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσαρη γωνία. Θα τον βρείτε εκεί αν θέλετε να φτιάξετε κλειδιά τύπου κλειδιά immobilizer, άμεσα, γρήγορα, πάρα πολύ αξιόπιστα και κυρίως οικονομικά. Και τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν θέλετε να έρθει σπίτι, να σας ανοίξει, αν έχετε κλειδωθεί, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, οτιδήποτε αφορά όλα αυτά. Στο 85 27 27, στο δικό μας κλειδαρά. Λοιπόν, ρώτησες, ψάξαμε και μάθαμε. Μπράβο, Γρηγόρη. Πρώτον, Μυροφορίδης δεν έχει υπογράψει. Έλατε, ζάχαρη είσαι. Θα υπογράψει τη Δευτέρα. Ναι, μακάρι. Τη Δευτέρα κλείνει οριστικά το θέμα Μυροφορίδη. Ναι, γιατί δεν υπόγραψε τώρα? Για κάποιο λόγο συγκεκριμένο. Ποιο λόγο? Αυτόν δεν τον αποκαλεί. Τι ρεπορτάζ έκανες? Γιατί δεν υπέγραψε? Όπως και μην ακούτε οτιδήποτε, κανένας προπονητής δεν πρόκειται να ακουστεί και κανένα όνομα δεν ισχύει από όσο θα ακούσετε μέχρι τη Δευτέρα. Πλέον έχει περάσει στα χέρια του Μυροφορίδη, αυτός θα αποφασίζει. Ο Νίκος ο Παπαδόπουλος ήταν. Παπαδόπουλος. Ναι, ναι. Ήταν ο πόθος του φίλου του Θόδωρου του Καρυπίδη. Δεν ξέρω γιατί αρνήθηκε ο. Δεν ξέρεις γιατί αρνήθηκε. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρεις. Είναι πρόβλημα. Γιατί δεν υπογράφει αυτός? Θα έκανε ρεπορτάζ. Υπογράφει Δευτέρα. Δεν ξέρω. Πες έκανε ρεπορτάζ, αλλά δεν ξέρω. Σε ρωτάω. Σου είπα Δευτέρα υπογράφει. Ποιο υπογράφει? Μυροφορίες. Όχι, άρρωσε. Γιατί δεν υπέγραψε μέχρι τώρα? Δεν ξέρεις. Γιατί γίνονται κάποιες διεργασίες. Ποιες είναι οι διεργασίες? Τέλος. Δεν ξέρεις. Μέχρι εκεί. Δεν ξέρεις. Γίνονται ο Παπαδόπουλος γιατί δεν υπέγραψε? Δευτέρα υπογράφει. Ποιος? Ο Μυροφορίδης. Ο άλλος γιατί δεν υπέγραψε? Επίσης. Ναι. Το θέμα του προπονητή, ναι, το αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο Μυροφορίδης. Πρεκάστα τα σάλια. Τα ξέρουμε αυτά. Τα ξέρει και η κουτσιμάρα και η κόρη μου τα ξέρει. Αφού με τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος γιατί δεν υπέγραψε? Παπαδόπουλο, ναι, γιατί δεν υπέγραψε? Ασχολήθηκε. Ποιος? Ο φίλος, ο Καρυπίδης. Πρώτο τον Καρυπίδη. Ρώτα τον Καρυπίδη γιατί αρνείται. Ρε κόκκινε, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, γιατί τώρα λες λακαμίες. Λακαμίες. Δηλαδή το θέμα του προπονητή στον Άρη το χειρίζεται ο Μυροφορίδης. Τώρα ναι. Περίμενε ρε.
Περίμενε, σα τι ο Παπαδόπουλος ήταν ο διακαής του. Άστε τις βλακίες στη Θεσσαλονίκη, okay. Ρε. Σκάστε μια φορά. Έχετε κάνει τις ομάδες κουρέλια, ρε. Σταματήστε το. Ναι, okay. Ο Παπαδόπουλος δηλαδή μίλησε, ναι, με τον πρόεδρο, αλλά τις μεταγραφές και τον προπονητή τις κάνει ο Μυροφορίδης. Αφού αυτό, ναι, χάλασε. Ναι, ναι. Δεν είχε κανένα, ναι, ήταν σύμφωνος με τον Νίκο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά επειδή με δεν τον Νίκο. Ναι. Τι φίλοι είστε δηλαδή. Φίλοι είναι. Α, εσύ, Νίκο. Είναι. Α, είναι, ναι. Είναι. Ναι. Εντάξει, γιατί άμα λέω Παπαδόπουλο αρχίζει βλακίες. Παπαδόπουλο. Νίκο. Ναι, τον Νίκο. Αφού είσαι ένα μικρό χαζό παιδί. Ρε, χαζός είμαι εγώ. Εντάξει. Αλλά δεν μας είπες. Σου είπα. Δευτέρα. Δευτέρα. Ξεκαθαρίζουν όλα, ναι, με, ναι, τις υπογραφές, ναι, ναι, και τον προπονητή. Ναι. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Οπότε από Δευτέρα. Φράστα αυτά. Ο Παπαδόπουλος γιατί δεν υπέγραψε. Αυτό θέλει να μάθει ο κόσμος. Προτίμησε τον Όφη. Ναι, το λόγο να μας πεις. Προτίμησε τον Όφη. Έχει λόγο. Και δεν ήταν οικονομική η λόγη. Α, τι ήτανε, η συναισθηματική. Και δεν ήταν οικονομική. Καταλαβαίνετε σε τι πόλη ζείτε. Καταλαβαίνετε το φλόρο, τον κόκκινο, τον κάθε φλόρο που κάνει ρεπορτάζ. Άκου τώρα. Ο Παπαδόπουλος. Του βγάζω την είδηση. Ποια είδηση με του βγάζω λεπτομέρειες. Λεπτομέρεια με βγάζω. Και έγινε και φλόρος. Ο Μπαϊσέξουλας μιλάει σε μένα. Ποια είδηση. Άντε ρε πάνε καμιά πορεία στο Gay Pride. Άντε ρε πάνε καμιά. Ποια είδηση έβγαλε. Να παίξουμε κάτι. Ο Παπαδόπουλος και ο Παντελίδης λένε όχι στον Άρη. Δεν λένε όχι. Αυτή είναι η είδηση που έβγαλε. Ο Παπαδόπουλος και ο Παντελίδης. Είπα ότι ο Μυροφορίδης δεν έχει υπογράψει ακόμα. Ναι. Υπογράφει. Γιατί δεν μας είπες. Υπογράφει Δευτέρα. Γιατί υπογράφει Δευτέρα. Υπογράφει Δευτέρα. Γιατί Δευτέρα. Τότε μπορεί να βρεθούν οι δυο τους. Α, τι. Γιατί μέσα στη βδομάδα κάποιος θα είναι στην Τίνο. Από τους δύο. Άντε. Στην Τίνο. Κουτσομπόλα, ναι. Στην Τίνο θα, θα πάει. Θα πάνε κάτι τάμα, ναι. Ο ένας είναι, τυχοδιώκτης και ο άλλος είναι νυχτόβιος και θα πάνε στην Τίνο ένας από τους δύο. Ρε εσείς. Ισχύει. Άντε πάτε στο διάλογο. Τέτοιοι πάνε στην Τίνο. Α, παραθεμά σα. Λοιπόν. Λοιπόν, κόκκινε. Τι θα πείτε, κύριε. Λοιπόν, άκου να δεις. Ποια είναι η ιστορία. Η ιστορία πια τώρα. Ρε φίλε, όταν εξαντληθεί κάθε μέσο κάποιο. Πού το ρίχνει. Άκου λίγο, μη ρε κόκκινε. Όταν ο άνθρωπος εξαντλήσει τα πάντα, πού καταφεύγει. Στην αυτοκτονία. Στον Θεό. Λοιπόν, άκου κόκκινε, σταμάτα. Σταμάτα, σταμάτα το. Κάθε ανθρώπινη προσπάθεια που μπορεί να δώσει. Τι μοίρε και μη. Μίξινο και ξέρω. Α, το να πάει στο διάλογο. Άντε τι βλακίε. Ο Ήβιτς. Σε πήρε ρολί και την έκλεισε. Ο Ήβιτς. Βλάκα. Ο Ήβιτς. Είναι δυνατόν. Μη βάζει φρένο στην εκπομπή, ρε κόκκινε. Μη με τραβά προ τα κάτω. Ναι, ναι. Άσε να πάει η πρώτη ώρα όπω πήγαινε ψηλά. Μην τη διαλύει. Να φύγω. Φύγε, τι με νοιάζει εμένα. Φύγε, μείνε, τι με. Μη με σταματά σου λέω. Για το καλά με ο Ήβιτς, α τα καλά μια ρε. Α τα καλά μια ρε τεμπελ. Χανάδες εδώ πέρα διαλύσατε τις ομάδες. Γλύφτες. Ναι. Γλύφτες. Είμαστε και γλύφτες. Γλύφτης του Καρυπίδη, γλύφτης του Μυροφορίδη. Να γίνουμε και γλύφτες του Παπαδόπουλου. Δεν είναι οικονομική η λόγη. Και τι είναι. Και τι είναι η λόγη, ρε. Δεν είναι οικονομική η λόγη. Βράσε μας καημένε. Προκαταβολή δεν είχαν να του δώσουνε. Παπαδόπουλος. Αλλά okay. Άιτε μπράβο. Πήρα τηλέφωνο και έχω ρεπορτάζ, αλλά δεν έχει τίποτα. Ο Ήβιτς, Ζαρτ, ο Πάοκ Ρόμπα. Ρόμπα ο Πάοκ. Κανείς δεν μιλάει. Μας έχει κάνει ρόμπα ο Ήβιτς. Αντί να πάει να πάρει. Αντί να πάει να πάρει ένα προπονηταρά ο Κοντός, πάει και τους παίρνει τον Αρχιβαλκάνιο των Βαλκανίων. Γιατί? Ο Καρπάκουλα των έχει Βαλκανίων. Απάντηση. Έχει απάντηση. Παρακάτω. Έχει απάντηση. Δεν με νοιάζει ρε κόκκινε. Γιατί το έκανε. Δεν με νοιάζει ρε κόκκινε. Τα είπαμε αυτά. Γιατί το έκανε. Και έρχεται τώρα ο Μυροφορίδης. Ο Μυροφορίδης έρχεται εδώ, αλλά δεν υπογράφει. Δεν τα έχει βρει ακόμα. Στο λέω εγώ. Πάει να φέρει τον Παντελίδη, λέω Παντελίδη, εγώ εκεί πέρα πού να πάω τώρα σε αυτό το σωματείο, να γεμίσω τοξικότητα, άσε να χαλάσω το όνομά μου, το έφτιαξα στον Ηρακλή, πάω σε κανένα ατρόμητο. Πιο ήρεμα λιμάνια. Το κλάσιμο το μεγάλο του Λύκου είναι ο Νίκος Παδόπουλος, ο οποίος θα έπρεπε να παρακαλάει να πάει στον Άρη. Αυτός, ο Βοσνιάδης, ο Παντελίδης, ο Τενές, αυτοί θα έπρεπε να παρακαλάνε να πάνε στον Άρη. Και δεν πάνε οι άνθρωποι. Και λέει ο ένας να μείνω στη Λαμία, λέει ο άλλος να βρω κανένα τρίκαλα να πάω να δουλέψω. Ακούς, να πάει στα τρίκαλα ο άλλος και ο άλλος έμεινε στον Όφη. Έμεινε στον Όφη γιατί θεώρησε ότι ο Όφη είναι πιο υγιές σωματείο. Πιο καλά οικονομικά σωματείο. Απορρίπτουνε τον Άρη γιατί φοβούνται ότι θα χαλάσουν το όνομά τους. Αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να παρακαλά να πάνε στον Άρη. Παδόπουλος. Το κατάλαβες κόκκινε. Τελείωσες. Τελείωσα, ναι. Αυτή είναι η ιστορία. Πήρες και να πω και τη χρυσαυγή της που βγαίνει και βρίζει. Ο κάθε δημοσιογράφος που μπορεί να πάρει γραφείο τύπου σε κάποια ομάδα, καλά κάνει και το παίρνει. Εσείς πήγατε και ζητήσατε να οικονομήσετε από τον Άρη να εκμεταλλευτείτε το σήμα επί Κοντομινά. Εσείς θέλατε να οικονομήσετε από τον Κοντομινά στην πλάτη του Άρη. Να βγάλετε λοιπόν το σκασμό και η ηθική από Αργιανούς, εγώ δεν δέχομαι. Να με κάνει εμένα ηθική, να μιλήσει για ηθική
Αριανός, ο οποίος έχει εμπλακεί. Κατάλαβες, Πασοξού, εσύ πρώην Πασοξού. Πάμε παρακάτω. Άλλα θέματα. Λέγε. Τίποτα. Βλέπω τις μεταγραφές που γίνονται. Τι μεταγραφές γίνονται. Απογοητεύομαι. Απογοητεύεσαι. Μποκανή, λέει, πήρε ο Ολυμπιακός. Μια χαρά. Και τον παρουσιάζουν σαν μεταγραφάρα. Τέλεια. Άψογα. Είναι μεταγραφάρα. Αλλά. Okay. Δεν είναι. Έπαιξε δανεικό στη Χαλ πέρσι του Σίλβα και δεν έβαλε γκολ. Ε? Και είναι μεταγραφάρα. Τι είπες, λέει. Έπαιζε πέρσι δανεικό στη Χαλ. Ναι. Και δεν έβαλε γκολ. Πού ήρθε να παίξει. Έπαιζε... Μεταγραφάρα είναι και αυτός. Πορπονιτάρα είναι και ο Σέρβος. Και μπακάρα είναι και αυτός ο αριστερός μπακ. Δεν κατάλαβες που είσαι, πάλι θα στα πω. 15-16 έβαλε 7 γκολ με την Όριτς. Πολύ ωραίο. 16 με την Όριτς, ναι. Τα Καναρίνια. Ναι. Λοιπόν, τώρα. Πέρσι, ναι, δεν έβαλε κανένα γκολ. Ναι. Από εκεί πέρα τώρα τι να σου πω. Και πού έρχεται να παίξει. Και έρχεται σαν μεταγραφή να κάνει. Στον Ολυμπιακό δεν έρχεται να παίξει. Ναι. Σε μικρή ομάδα έρχεται να παίξει. Είναι ο πρωταθλητής Ελλάδος. Και τι έγινε. Και στα Σκόπια ή Βαρντάρ Σκοπίων. Τι θα κάνουμε, είναι πρωταθλητές των Σκοπίων. Και συγκρίνεις το πρωτάθλημα Σκοπίων με το Ελλάδος. Λίγο παραπάνω. Εδώ ρε φίλε, να σου πω κάτι, γιατί το έκανες και προχτές. Ναι, τι. Στην Σερβία υπάρχουν δύο ομάδες. Ναι. Παρτιζάν και Ερυθρό Αστέρας, Ερυθρό Αστέρας Παρτιζάν. Ναι. Στα Σκόπια υπάρχει μία ομάδα. Ναι. Λοιπόν, στην Ελλάδα τουλάχιστον ακούγονται. Ναι, ναι, τι λες αυτό. Τρεις-τέσσερις ομάδες. Το επιχείρημά σου αυτό είναι. Ναι. Άμα παίξει Παρτιζάν ΠΑΟΚ, ποιος θα κερδίσει. Αν παίξει Παρτιζάν ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Και αν παίξει Ερυθρός Αστέρας Ολυμπιακός, είσαι σίγουρος ότι θα κερδίσουν οι ελληνικές ομάδες. Όχι. Πέντε φορές θα παίξει Παρτιζάν ΠΑΟΚ. Όχι. 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 Ωραία. Άμα σε πιάσει. Θα απαντάω με ειλικρίνεια. Ωραία, 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 ωραία. Άμα σε πιάσει κολλικό στο Βελιγράδι, ναι, πόσες πιθανότητες έχει να πεθάνεις, αν πας σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου, και πόσες τις 100 πιθανότητες είναι να ψωθεί. Δεν το δέχομαι αυτό. Κάτσε να το δέχομαι. Οι Έλληνες γιατροί είναι καλύτεροι. Μην άσε τα γλυψίματα. Οι Έλληνες γιατροί στα νοσοκομεία είναι καλύτεροι. Δεν κάνουν τους παπάδες μας τζάμπα εγχειρήσεις. Τζάμπα εγχειρήσεις. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό είναι καλύτεροι. Άκου τώρα εδώ. Τώρα τι περισσότερες, τι πιθανότητες έχεις, για νοσοκομείο σε μιλάω, να πάθεις έμφραγμα, να πας στο νοσοκομείο του Βελιγραδίου και να πεθάνεις, και πόσες πιθανότητες έχεις να πάθεις τώρα έμφραγμα και μέχρι να σε πάρει στο νοσοκομείο, σε ποιο νοσοκομείο σε πάνε να πεθάνεις. Πήγες καμιά φορά σε εφημερία. Τι να πάω. Έχεις πάει καμιά φορά σε εφημερία. Πώς δεν έχω πάει. Και. Έχω δει καμιά 30 γύφτους απ' έξω να φωνάζουν, καμιά 40 θήκανους να δέρνονται έξω από τα αυτά, να μην υπάρχουν ενέσεις, να μην υπάρχουν μαξιλαροθήκες. Να μην υπάρχουν οξυγόνα. Αυτά έχω δει εγώ στις εφημερίες. Είδες το προσωπικό με πόση αυταπάρνηση και τι προσπαθούσε να κάνει. Δεν με νοιάζει, ρε κοκκινέ. Για να τα παίξει. Εμένα με νοιάζει. Δεν με ενδιαφέρει. Είδες πώς δεν με ενδιαφέρει. Όχι, θα είσαι ξεκάθαρο. Δεν με ενδιαφέρει. Άκου να δεις. Αν η κάθε κυβέρνηση, ναι, έχει ξεφτυλιστεί τόσο πολύ. Δεν ξέρω, κοκκινέ. Και δεν υπολογίζει την ανθρώπινη ότι... ζωή. Εγώ ξέρω, και αφήνει τα κέντρα υγείας, τα νοσοκομεία και τους ανθρώπους αυτούς, ναι, την κυβέρνηση, αυτούς τους ψευτοαριστερούς. Λοιπόν, όταν... Ποτέ. 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 Αυτούς τους ντεμέκα αριστερούς, οι οποίοι αφήνουν τα νοσοκομεία χωρίς τα απαραίτητα, όπως λες, δεν μπορεί αυτό να μειώσει σε καμία των περιπτώσεων το φιλότιμο, την διάθεση και την επαγγελματική αυταπάρνηση. Ναι. Τον όρκο, τον νερό που έχουν δώσει τον Ιωάννη. Σόπα, συγκινήθηκα. Για να σε πιάσει. Κλάσε κιόλα. Άμα σε πιάσει ένα έμφραγμα τώρα, δε πω είσαι χοντρό. Ναι. Πέσει κάτω ξερό, τι πιθανότητε έχει να σου. Καμία, ρε, θα ψοφήσω. Τελειώσα. Θα ησυχάσει. Δεν με νοιάζει εμένα το προσωπικό. Δεν θα τα παίρνει όλα τα λεφτά μόνο. Εγώ ξέρω ότι δουλεύω 20 χρόνια, πληρώνω τα οίκα μου κτλ. Και ότι για να γίνω καλά πρέπει να πληρώσω. Αυτό ξέρω εγώ. Οπότε. Είπε κανεί όχι. Μη θέλετε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μη σα πιάνει θλίψη για τι μεταγραφέ. Μη σα πιάνει θλίψη. Είναι άλλο πράγμα το ένα και άλλο πράγμα το άλλο. Και ο Σαββίδης δεν δίνει λεφτά φέτος στον ΠΑΟ. Το ότι δεν δίνει κανείς. Ναι. Ξέραμε, ρε παιδί μου, ότι ο Αλαφούζος έχει θέματα. Ναι, φίλε. Ότι ο Τίγρης δεν δίνει λεφτά και ο στόχος είναι τα Αγία Σοφία. Τσιγκουναράς, ναι. Λοιπόν, ναι, ξέραμε ότι ο Μαρινάκης ρίχνει τον πύχη. Ναι. Λοιπόν, αλλά και ο Σαββίδης, ναι, τώρα δηλαδή που βρίσκει Μπόσκο όλο τον κόσμο. Μπόσκο τι βρίσκει. Ότι δεν δίνουν λεφτά. Τον κυνηγάει όλο το σύμπαν. Τι Μπόσκο. Όχι τα τσιγάρα του τα βγάλανε. Ποια τσιγάρα, μα δεν δικά. Το λιμάνι. Δεν δικά. Στο ένα βγήκε ο Κουρουπλής και είπε ότι δεν υπάρχουν τσιγάρα. Να απαντήσω. Α, την περιέωσε, ρε βλάκ. Και θα λέτε αλήθειε. Ο Κουρουπλής είπε στο πλοίο το Ουκρανικό δεν υπήρχαν τσιγάρα σε ΚΑΠ. Ένα. Και στο δεύτερο βρέθηκαν 250 κούτες. Μόνο, Τι κούτες ήταν αυτές. Σε ΚΑΠ. Τι ήταν αυτές. Ρε φίλε. Δηλαδή, συγγνώμη, αν εσύ πάρεις ένα παράνομο, έπαιρνες τα αντίπας αντί για τα αντίστοιχα παπούτσια. Ναι.
Και ανάμεσα σε 100 άλλα υπήρχε και αυτό εδώ. Ναι. Τι σημαίνει ότι αυτή είναι η παράνομη εταιρεία και οι άλλες είναι άλλο. Οι καλές. Αυτό σου λέω. Ότι το ψάχνουν, σου λέω. Σου καλά λέω. Κάνουνε. Άντε, μπράβο. Από το ψάχνουνε μέχρι να το βρουν. Λιμάνι, το λιμάνι το χάνει από ό,τι βλέπουμε. Πώς το χάνει. Άμα κάνεις ρεπορτάζ θα μάθεις. Πώς το κάνει. Γιατί δεν κάνεις ρεπορτάζ, μπακρουλιάζεις. Αυτό είναι. Ναι, δεύτερον. Αυτό είναι το ρεπορτάζ και το επιχείρημά σου. Πες μας, για ποιο λόγο το χάνει. Σταμάτα ρε κόκκινε. Πώς θα το χάσει. Βλέπει ο Σαββίδης τον κυνηγάνε. Ναι, και. Τρίτον. Βλέπει ο Σαββίδης ότι ξόδεψε φαιά ουσία και οτιδήποτε άλλο ξόδεψε να πάρει τις ενώσεις και αυτό δεν ισχύει. Ότι δηλαδή μπορεί να ξόδεψε χρόνο για διαιτητές και οι διαιτητές να 50-50 υπέρ του Ολυμπιακού, υπέρ της ΑΕΚ. Το κατάλαβες? Και έχει τους παοξίδες εδώ, ψέβερα αυτό το Βαλκάνιο εκεί πέρα, το ζυγκολό για προπονητή. Άκου δω ρε, άκου δω να μάθεις ρε. Μούρι ζυγκολό. Καλά που είσαι εσύ. Ναι, δεύτερον. Τους παίρνει μπακ αριστερό, χειρότερο από τον Σνάουτσνερ. Θέλει να πουλήσει το Λέοβατς και να πάρει τερματοφύλακα τον Γκάφα, τον Πασχαλάκη. Τον Γκάφα, οποίο, τον Γκάφα ναι. Τον οποίο πολύ το... καλή χρονιά με τον... άκου τώρα εμένα τον τώρα, τι σου λέω και άστο μου. Ο Γκάφας θα το φέρουν εδώ για βασικό. Από τον Μπόικο πήγαμε στον Γκάφα. Ο Γκάφας. Από τον Κόιφο. Ο Πασχαλάκης είναι 28-29 ετών. Γιατί δεν έπαιξε μπάλα? Άμα ήταν θα έπαιξε, ο Ολυμπιακός τον είχε. Τρεις μεγάλες αποκρούσεις στο μάτς και μία Γκάφα. Μάλιστα. Τότε παίζει στα Γιάννενα, η Γκάφα δεν φαίνεται, στα Γιάννενα, στις Σουκαράδες παίζει. Άμα έρθει, σταμάτα ρε κόκκινε, σταμάτα ρε κόκκινε τα γλυψίματα, φτάνει πια. Άμα έρθει στον ΠΑΟΚ, το πρώτο λάθος, αρχίζουν να γαυγίζουνε. Και καλά θα κάνουν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Θα πάει να πάρει center for και θα φέρουν λέει πίσω τον Περέιρα. Τον οποίο το διώξα δύο χρόνια με τις κλωτσιές. Ως και ο Γιώργος Γεωργιάδης στην Καβάλα που έπαινε καβέλα, δεν υπάρχει παίκτης Περέιρα. Είναι απληρωματικό στο βάζει κανένα τέταρτο. Έτσι λένε αυτοί. Αυτοί το διώξανε. Και τι κλαίτε. Α, σας προετοιμάζει η ατμόσφαιρα η γενική του ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Ότι πάμε να γίνουμε κράτος Μογγόλων. Και στην μπάλα και οπουδήποτε αλλού. Οι άλλοι πέθανε έγκυος. 33 χρονών. Πήγαν στο νοσοκομείο, έκανε το νοσοκομείο να πούμε συντήρηση, δεν ειδοποίησε τους νόμους. Την παιδιά την πάνε στην Ξάνθη τη γυναίκα, την πήγαν στην Καβάλα, έχασε τρεις ώρες, πάει, πέθανε η γυναίκα. Αντρέα. Ταγκανίκα! Αντρέα. Τι Αντρέα. Αντρέα, με η Μάρη αυτό, γι' αυτό το πράγμα τι έχεις να πεις. Για ποιο δεν άκουσα όμως. Για την κοπέλα η οποία γέννησε στην Καβάλα. Πες μου, πες και μου. Την πήγανε στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς. Δεν ήταν κλειστή για λόγους συντήρησης, όπως είπε το νοσοκομείο. Η μονάδα δικής θεραπείας την πήγαν στη Ξάνθη, αλλά. Αλλά. Αυτό το αλλά σε αυτή τη χώρα είναι ένα θέμα τεράστιο. Γιατί όλοι τι, ο κόσμος σταυροκοπιέται και λέει κάθε πρωί: μη μου τύχει τίποτα και πάω σε δημόσιο νοσοκομείο σε επίγον. Μόνο η ιδέα τρομάζει. Δεν μιλάμε δε για τα συγκεκριμένα θέματα. Είναι τεράστια τα προβλήματα. Διωγγώνονται συνεχώς και με κόσμο που έρχεται και από όξω, ώστε και αυτοί πρέπει να εξυπηρετηθούν. Είναι τεράστιο, είναι λεπτό το θέμα υγείας και όσοι, και ποιος από εμάς δεν έχει περιθάλψει κάποιον δικό του άνθρωπο ή έστω για μια απλή επέμβαση, τα λέγαμε προχθές, ή για οτιδήποτε. Κάποια στιγμή λες, κάποια πράγματα δεν πληρώνονται. Στο να φτάνεις να λες έχασα τόσα χρόνια από τη ζωή μου που πήγα εκεί και περίμενα πόσες ώρες, κάποια πράγματα δεν κοστολογούνται. Ούτε η υγεία του ανθρώπου, ούτε η αξιοπρέπειά του και με αυτή δεν μπορεί να την καταρακώνει κανείς από οποιαδήποτε θέση και αν βρίσκεται. Εμείς ως Κάρτα Υγείας Ευκλάπ σε αυτό ερχόμαστε πάνω το κομμάτι, να δίνουμε λύσεις στον κόσμο με ποιοτικές παροχές υγείας. Ο κόσμος μας ακούει, μας γνωρίζει πλέον και στα 8 πλέον συναπτά έτη που λειτουργούμε, αυτά που λέμε τα κάνουμε πράξεις με σταθερά βήματα. Δημιουργώντας τεράστιες συνεργασίες τώρα για την πόλη μας, μια συνεργασία με το μεγαλύτερο πολυατρείο στα Βαλκάνια, που ο κόσμος μπορεί να κάνει όλες τις εξετάσεις εκεί μέσα, και να έχει πάνω απ' όλα στα επίγοντα περιστατικά εντελώς δωρεάν την αντιμετώπιση στις καλύτερες κλινικές, όχι μόνο της πόλης μας, παντού πανελλαδικά. 24ωρη γραμμή, να εξυπηρετείται άμεσα, γιατί εκείνη την ώρα τα χάνω, ο πανικός είναι κακός σύμβουλος. Να έχω ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, σε πολλές περιπτώσεις δωρεάν επισκέψεις και εξετάσεις που βγάζουμε κάθε μήνα για τα μέλη του ΕΦΚΛΑΠ, αλλά και σε οτιδήποτε άλλο προνομιακές τιμές. Δηλαδή μια γενική αίματος με 2,88 ευρώ ή έναν υπέρηχο με 8,5 ευρώ. Αυτό δίνουμε στον κόσμο,
Καλούμαστε καθημερινά να δίνουμε τις εξετάσεις μας. Δυστυχώς εμείς δεν μπορούμε να είμαστε κλειστοί ούτε για λόγους συντήρησης, ούτε για λόγους εορτής. Είμαστε εδώ πέρα. Είμαστε 7 μέρες στις 7, 24ωρο. Και η κάρτα του ΕΦΚΛΑΠ τηλεφωνώντας το 23-1500-1500 είναι 100 ευρώ η ατομική για όλο το χρόνο. Μα για όλο το χρόνο να έχεις απεριόριστη κάλυψη και καθημερινή χρήση, όποιος το επιθυμεί. Θα αρχίσουμε καλά τη βδομάδα μας όμως. Να ακούσω. Για τα επόμενα 10 λεπτά, ανοιχτές γραμμές, 23-1500-1500 και 5 άτομα στην οικογένεια για 15 μήνες που θα πληρώναν 640 ευρώ κανονικά, για 150 για ευρώ. Για 16 μήνες είπες. 5 άτομα για 16 μήνες. Να ακούω καλά. Ναι, ναι. Ρε, καλά δεν ακούσα, αλλά τώρα. Εντάξει, το φτιάχνω αυτό, ναι. Χάρη του Βασιλικού πίνει γλάστρα το νερό, λένε. Για 16 μήνες, μπράβο. 5 άτομα, 16 μήνες, 150 ευρώ να έχει μια κάλυψη οικογένειά μου με αξιοπρέπεια. 10 λεπτά γραμμές από τώρα να μην αδικήσουμε κανέναν. Μέχρι 20... τις 2 και 20 λοιπόν, για 10 λεπτά για το δικό μου το ρολόι πηγαίνει με ένα, μέχρι τις 3 και 20 γιατί πάει λίγο πιο αργά. Λοιπόν, θα το διαπραγματευτούμε, θα το κάνουμε μέχρι τις... και 10. Ωραία, μέχρι 2 και 20 ανέλεγε, τώρα έχει περάσει. Μέχρι τις 3 και μισή, από τώρα μέχρι τις 3 και μισή, 3 και μισή, Αντρέα Μεϊμάρη, όσοι τηλεφωνήσετε το 23-1500-1500, για 16 μήνες, 150 ευρώ, 5 με λείπες, 5 άτομα, σωστά. 5 άτομα. Βάλτε την υγεία και δεν χρειάζεται, μπορεί να είστε εσείς, ο φίλος του με τα δύο τα παιδιά, οπότε... Σωστά. Εμείς κανείς δεν χάνει. Το ποσό είναι συμβολικό. Χαμένος δεν θα βγει κανείς. Διαιρέσετε το ποσό, θα δείτε πόσο αντιστοιχεί στο μήνα στο άτομο. Είναι όντως στους δύσκολους καιρούς αυτούς μπορεί οποιοδήποτε να το πληρώσει ώστε να έχει κάλυψη για την οικογένειά του. Είναι εξαιρετικό και είναι πολύ χρήσιμο και πραγματικά μπορεί κανείς να το καταλάβει την αξία του πάρα πολύ εύκολα. 23... Γιατί καλώς ή κακώς μια απλή εξέταση χρειαζόμαστε όλοι. Σε αυτά. 23-1500-1500. Για 30 λεπτά. Ευχαριστώ, Αντρέα, που είμαστε πάντα ακριβοδίκαιοι και ακούω καλά. Δεν ακούς, τέλος πάντων. Γεια σου, Αντρέα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, στους οποίους μπορείτε να έχετε οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου. Όλα αυτά με ένα τηλεφώνημα στο 85... Στο 85... Είδες? Απίστευτα πράγματα. Από αυτόν εδώ, στο 18133, έχετε μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και φροντίζουν να σας βρουν την καλύτερη λύση αφού έχουν και την καλύτερη τιμή, αφού έχουν χρόνια πείρα στο χώρο. Για οριστική διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη, στο 18133. Διάλειμμα και σε λίγο με γραμμές. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το αποφάσισα. Αλλάζω ζωή. Χωρίζεις, μεθαναστεύεις. Κάτι πιο ριζικό. Βάφω το σπίτι. Πολύ χρώμα, μοντέρνο στυλ, νέα ενέργεια. Αφού βάφεις, κάντο σωστά. Κάντο με Vitex. Για απίστευτη ποιότητα και μοναδικές τιμές. Από τον Κοσμάογλου. Για ποικιλία, εξειδικευμένες χρωματικές προτάσεις και τεχνοτροπίες. Μήπως χρειάζεστε και εσείς νέο χρώμα στη ζωή σας. Βάψε ό,τι θες, μόνο με Vitex. Από τον Κοσμάογλου. Τον ειδικό στο χρώμα. Φιλίππου 74, Κωνσταντίνου Καραμανλή 126 και Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Τηλέφωνο 2310-480-606. Ιούνιο στο Mega Outlet, πιο φθηνά και από εκπτώσεις. Mega Outlet, οι φθηνότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα. Στα Lidl κρατάμε τις τιμές χαμηλά για να έχεις όλα τα καλά. Έλα στα Lidl αυτή την εβδομάδα για ρύζι Μιχάκη Θεσσαλονίκης Τερανέα 2 κιλά 24% φθηνότερα 1,79. Ελληνικά Βερίκοκα το κιλό σε απίστευτη τιμή 1,49. Και χαρτί υγείας τετραπλά φύλλα 13 ρολά συν 3 ρολά δώρο 4,21. Όλα τα καλά στα Lidl. Αυτό το καλοκαίρι θα το περάσουμε μαζί. Μόνο εγώ και εσύ. Θα σε πάω να προετοιμαστείς, να φτιαχτείς, να λάμπεις. Να είσαι ό,τι πιο όμορφο έχει δει το νησί τα τελευταία 20 χρόνια. Και εκεί, θα είναι σαν την πρώτη φορά που σε είδα. Πανέμορφο νησάν μου!
Με 20% έκπτωση στα ανταλλακτικά σέρβις και φανοποιίας, αυτό το καλοκαίρι θα θες να το περάσεις μόνο με τον Nissan σου. Έλα τώρα σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan και απόκτησε ακόμα δωρεάν έλεγχο 20 σημείων και ένα χρόνο δωρεάν οδική βοήθεια. Καλό καλοκαίρι με καλοκαιρινό έλεγχο Nissan All Clear Service. Έλα να βγάλουμε selfie, να σε βάλω φόντο. Φτώσου αμαξάρα μου. Τι, θα διάρκει 5 λεπτά το ποδόσφαιρο, επιτέλους! Γιατί η τενοντίτιδα είχε αρχίσει να χειροτερεύει. 90 λεπτά στην κερκίδα, τα πατούπα, τα πατούπα, τα πατούπα. Με τα τύμπανα δεν ανοίγει το χέρι από την αγκύλωση. Α, ναι, έχω και αγκύλωση. Τόση ώρα με την πακέτα στο χέρι, συμβαίνουν αυτά. Τώρα όμως, για 5 λεπτά θα παίρνουν τα τύμπανα φωτιά. Αν προλαβαίνουν. Ήρθαν τα Virtual Sports από το Πάμε Στοίχημα. Και ζεις όλη την ένταση ενός αγώνα μέσα σε 5 λεπτά. Ωραία ενέργεια, κάνε ένα σου. Τώρα στοιχηματίζεις γρήγορα και απλά. Σπρώσιμο την μπάλα, γκολ. Σε αγώνες με εντυπωσιακά γραφικά. Πάμε Στοίχημα. Εδώ το ζεις παραπάνω. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Πάμε Στοίχημα μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. The Purple Eurobird. Το MOV Ευρώπουλο. Ένα σπάνιο πουλί που ξεχειμονιάζει και ξεκαλοκαιριάζει πια μόνιμα στις πανέμορφες λίμνες της Ζωζάνης, Γενέβης, Βασιλείας. Κατακλείζοντας το βόρειο οικοσύστημα τραπεζοσύστημα, καθώς φεύγει σε σμήνη από τον νότο. Μετάφραση Toyotomi. Απόδοση Toyotomi Inverter Α3 Plus. Σε αυτό το κλίμα, κλιματιστικό Toyotomi. Ούτε ένα ευρώπουλο για πέταμα. Toyotomi, η ιαπωνική απάντηση στον κλιματισμό. Ταξί, ταξί. Ολύμπο 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Σήκω Φωτεινή, απόγευμα το πιάσαμε, ξημέρωμα το φτάσαμε. Καθίστε, έλα μια τελευταία μπυρίμπα και πάμε για ύπνο. Πάμε λέω, μέχρι και την μπαταρία του τροχόσπιτου θα φάμε. Ω, όσο γι' αυτό άστο, Standard Marine RV. Μόνο για σκάφη και για τροχόσπιτα. Τεχνολογία ειδικά για οχήματα με εποχιακή χρήση. Και αν θες για το αυτοκινούμενό σου, βάζεις μόνο μία μπαταρία και όχι δύο. Τι εννοείς μία μπαταρία, αφού δύο χρειάζομαι. Μία χρειάζεσαι. Standard Marine RV Dual Purpose, διπλής χρήσης, δηλαδή ενέργεια κίνησης αλλά και εφεδρική. Εγγυημένα. Standard βάζεις Κώστα. Θες μπαταρία για το σκάφος σου ή το αυτοκινούμενό σου με ένα χρόνο εγγύηση. Βάλε Standard Marine RV και καλό καλοκαίρι. Αν είσαι στη Θεσσαλονίκη και δεν έχεις φάει παγωτά Νικολαίδη με φρέσκο γάλα, απλά κάνεις. Εμείς τρώμε κρέμα Ιταλιάνα, κρέμα Καταλάνα, τρώμε Παύλοβα, American Cookies. Ζαχαροπλαστείο Νικολαίδη. Τεράστια ποικιλία πέρα από κάθε φαντασία. Αρτοπιείο Νικολαίδη. Η μεγαλύτερη ποικιλία παραδοσιακού ψωμιού στο ξυλόφουρνο. Νικολαίδη Ζαχαροπλαστείο Αρτοπιείο. Καραολί και Δημητρίου 237. Ηλιούπολη και 163 Εύοσμος. Και στο Λαγκαδά απέναντι από τον ΟΑΕΔ. Μασούτης. Εδώ για σένα και με μεγάλες προσφορές. Δευτέρα έως Τετάρτη. Χαρτιά υγείας και χαρτοπετσέτες Softex 50% φθηνότερα. Όλα τα προϊόντα Libres και τα αντιλιακά Pissbuin 50% φθηνότερα. Προϊόντα οικιακού καθαρισμού Kleenex 40% φθηνότερα. Και απορριπαντικά Dixan σε σκόνη ή υγρό. Η συσκευασία μόνο 6,90 με τη Mascard. Μασούτης. Εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Σωστή λύση από 12 έμπειρους μηχανολόγους μηχανικούς. Δυνατότητα επιλογής μέσα από εκατοντάδες μοντέλα Daikin. Επαγγελματική εγκατάσταση από πιστοποιημένα συνεργεία. Εγγύηση χωρίς αστερίσκους. Αν θέλεις την μπλε υπεροχή της Daikin και σε πολλές άτοκες δόσεις, έλα στους ειδικούς. Daikin Κλίμα Μηχανική. Νούμερο 1 διανομέας Daikin στην Ελλάδα. Γνωρίζουμε την Daikin καλύτερα. Κλίμα Μηχανική. Βενιζέλου 5, προέκταση Ανδριανοπόλεως. Επισκεφτείτε μας στο κλίμα. Μηχανική.gr. Εκπτώσεις. Δεν μου θυμίζει τίποτα. Τώρα στην Πορσελάνα θα ξεχάσετε αυτά που ξέρατε. Γιατί εκπτώσεις φεύγουν από το ημερολογιό μας. Κάθε μέρα είναι πια ίδια. Γιατί βρίσκετε τις ίδιες χαμηλές τιμές 365 μέρες το χρόνο. Νέα πολιτική τιμών. Πορσελάνα. Πλακάκι, μπάνιο, κουζίνα. Από που πήρες τα φας? Μάσιμα. Α, μασάς. Συγγνώμη. Όχι. Δεν κατάλαβες. Από το Μάσιμα. Θα επέλεγα κάτι άλλο.
Μάσιμα. Μενού με αγαπημένες ελληνικές γεύσεις. Όλες σε αξεπέραστη ποιότητα και εξυπηρέτηση. Μάσιμα στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 2310-665590. Μάσιμα. Δεν συμβιβάζομαι με τίποτα λιγότερο. Φέτος το καλοκαίρι, μία είναι η λύση. Ζορπίδης τουριστικός οργανισμός. Κλείνεις τις διακοπές των ονείρων σου, πληρώνεις σε 12 άτοκες δόσεις και πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Ζορπίδης.gr. Και φέτος το καλοκαίρι, χωρίς άγχος. Κάνε κράτηση τώρα. Για πού το έβαλες, νεαρέ μου? Έχουμε ραντεβού με τον μπαμπά να περάσουμε κταίο. Και πού θα γίνει αυτό? Στο Autotechnic, βρε μαμά. Εκεί που ελέγχουν το αυτοκίνητό σου για να δουν αν είναι όλα εντάξει. Γιατί πάνω απ' όλα μετράει η ασφάλεια. Έτσι δεν είναι, μπαμπά? Έτσι είναι, μεγάλε. Auto Technique, το κταίο των μηχανικών. Τηλέφωνο για ραντεβού 2310-685-800. Επιτέλους πέρασα το μάθημα. Και να ο Ρετσίνες. Καινούργιο αυτοκίνητο, φίλε. Καλό τάξιδο. Γερνάς Ρετσίνα. Λόγοι για να γιορτάσεις. Πολύ. Μία όμως η Ρετσίνα. Για το γεια μας. Βασιλική Ρετσίνα. Από εκλεκτό λευκό κρασί. Από τοπικά σταφύλια της ποικιλίας Ροδίτη. Βασιλική Ρετσίνα. Από το αμπελοτόπι της Μεσημβρίας Συνοποιητικής. Γιατί η παράδοση στο ελληνικό τραπέζι μας θέλει όλους βασιλιάδες. Είναι το σπίτι σας άδειο και θέλετε να το νοικιάσετε? Το Νορβηγικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, NRC, νοικιάζει το σπίτι σας άμεσα και απλά. Καλέστε στο 2310-545-220, υπογράψτε συμβόλαιο με την NRC και εξασφαλίστε το ενοίκιο σας. Μάθετε περισσότερα και λύστε όλες σας τις απορίες στο 2310-545-220. 65 χρόνια τώρα, η NRC υποστηρίζει ανθρώπους σε ανάγκη σε όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Τμήμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2310-545-220. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Δέκα μετά από τις τρεις, οι γραμμές πλέον είναι δικές σας, το 2310 και τα 390, 955 και ενώ το μήνυμά σου το 54340. Της κακομοίρας ακούτε στο Μετρόπολης 95,5, παρέα με τη Hyundai Εσκιάδης Παλοδήμος, το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, με το νέο Hyundai i30, το οποίο είναι απίστευτο, μοναδικό, με κινητήρα βενζίνης 1300 κυβικά ή 1000 turbo, ακόμη και σε κινητήρα πετρελαίου βγαίνει, με τιμή η οποία ξεκινά από 15.000 ευρώ. Δείτε το, δοκιμάστε το εκεί και κάντε το δικό σας με ένα τηλεφώνιο στο 2310-596-596 ή στο 2310-596-690. Ρε κόκκινε, εκείνο το τουσό που σε δίνανε. Εδώ και δύο μήνες το δώσανε να το κάνεις βόλτα. Είχα χρόνο να πάω να το πάρω. Είχες. Είχα. Και τι, δεν είχες? Είχα. Τώρα πώς έχεις χρόνο? Είχα χρόνο. Τώρα δεν έχεις χρόνο? Είχα χρόνο να πάω. Φόβε, δεν είχες. Δεν είχες. Εντάξει, άμα δεν είχες. Εσύ φταίει δηλαδή που δεν το δώσεις. Εγώ δεν πήγα. Α, εντάξει, συγγνώμη. Εγώ λέω ότι αύριο ή μεθαύριο θα πάω να το φέρω. Άντε, να μας κάνεις. Θα κάνεις βόλτα. Θα σε κάνω και βόλτα και ανεβάζω. Θες να έρθεις μαζί μου, το παίρνω. Ναι. Θες να έρθεις μαζί μου. Αμέ. Θα έρθεις μαζί μου. Γιατί τι? Και να τραβάς βίντεο εσύ, να το ανεβάσουμε και στο. Δεν ξέρω να τραβάω βίντεο, είμαι ανίκανος. Όχι, θα σου δώσω το κινητό. Α, εντάξει, έτσι. Θα τραβάς εσύ και να το ανεβάσουμε. Εντάξει, εντάξει. Για να πιστοποιηθεί δηλαδή ότι το πήρα. 100%. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, αν θες αύριο μπορεί να έχω χρόνο. Ναι, πουλάκι μου, ό,τι θέλεις, λέγε. Παρακάτω. Πάμε στο κόμμα. Πάμε γρήγορα και να ξέρεις, η ώρα των ακροατών πέφτει η ακροαματικότητα. Γιατί κάνεις αργά. Η ώρα των. Τη δικιά μας είναι πολύ μεγάλη. Επειδή έχουμε λακαμάδες, φαίνεται ακροατές ή εσύ πας αργά. Μπορεί να φταίω κι εγώ, βέβαια. Καλημέρα, ναι. Έχουμε, φταίνει οι ακροατές. Ναι. Φταίς εσύ. Ναι. Μπορεί να φταίω κι εγώ. Μπορεί να φταίω κι εγώ. Ή έτσι η γυναίκα. Έλα, ρε, κόκκινε. Πάνε. Έλα, ρε, φίλε. Βάλε Δευτέρα. Έλα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Ποιο πάει αργά τώρα στου δύο? Έλα ρε παππού Αλπίνο, λέγε. Α, έτσι τώρα, Τώρα το γυρνάμε, τούμπα κολοτούμπα, Ναι ρε παππού Αταργή, Αλπίνο. Σας προσκαλώ και τους δύο Σάββατο βράδυ να κοιμηθείτε στο βουνό πάνω στο χωριό. Ψητά, παγκητά, τα πάντα, μπύρες, τρώτε όσο θέλετε. Δεν σου ξαναλέω ξανά. Δεύτερον, ναι. Η ομάδα μου πάει πολύ καλά. Πολύ καλά πάει. Πάρα πολύ καλά. Λίγα αριστερό μπακ, τι να σου πω δηλαδή. Ο Κουτσόπουλος που είχατε καλύτερος είναι. Βέβαια. Μεγάλες μεταγραφές κάνετε. Μεγάλες μεταγραφές κάνετε. Πήρατε προπονητή από τα Βαλκάνια, ωραίος, δυνατός, όμορφος, 43 ετών. Ναι, κοίτα. Θα πάρετε τον Πασχαλάκη, τον Γκάφα τερματοφύλακα. Ναι. Βέβαια.
Μαφού δεν πάμε. Μαφού. Δεν είπαμε για πρωτάθλημα. Εμεί οι θέσει είναι. Μα δεν πάτε για πρωτάθλημα. Φυσιολογικέ θέσει. Δεν λέμε τώρα λόγια για να αγαπιόμαστε. Α, δεν λέμε λόγια για να αγαπιόμαστε. Όχι, όχι. Όποιο κάποιο άλλε ομάδε λένε λόγια μεγάλα. Α. Εγώ έχω μέρε να ακούσω. Φιλαράκια μου, αεξίδες να βγουν και να πούν: κάναμε μεταγραφές, πληρώνουμε, κάνουμε γήπεδα, κάνουμε εκείνα, κάνουμε τα άλλα. Εμείς δεν μιλάμε καθόλου. Ναι. Περιμένουμε την τελευταία ώρα. Ναι. Όσο για την ομάδα του φιλαράκι μου δίπλα που έχεις, έχει σωθεί ή δεν έχει σωθεί, τι έγινε ο Κοβότης. Πήραν τον πρόσφυγα προπονητή και. Έχει σωθεί. Δεν έρχεται ο πρόσφυγα. Τελείωσε. Ναι, έχει σωθεί. Έχει σωθεί. Ναι. Η ομάδα η αγαπημένη δικιά σου από την άλλη μεριά. Η ΑΕΚ. Όχι, η ΑΕΚ δεν είναι η ΑΕΚ. Ποια είναι? Το ίδιο χρώμα που φοράει σαν ΑΕΚ. Άρης είμαι. Αν είμαι Άρης, βρωμάει τα ρουθούνια μου μεθάνιο, αν είμαι Άρης. Αν είμαι Άρης, βρωμάει τα ρουθούνια μου μεθάνιο. Από ποντιακό κλάσιμο. Ναι. Αν είσαι ΑΕΚ. Άμα είμαι ΑΕΚ, πάω για πρωτάθλημα. Πάω για γήπεδο, πάω για χτίσιμο μεγάλο, ναι. Πόσο έχει ο μήνας σήμερα? 19 και Δευτέρα φιλαράκι μου μέσα τον Ιούνιο, αδί η ΑΕΚ πρωτάθλημα, εμένα θα με περάσεις μεγάλη λεπίδα στο κεφάλι πάνω στη Γαλατινή. Καλημέρα. Έγινε, κλείσε. Κωστή, περιμένεις τηλέφωνο από ένα προκτολόγο. Μου λέει γραμματέας. Ορίστε. Ναι. Πες ναι. Ορίστε. Προκτολόγο. Έλα, μην το διαβάζεις. Είμαι τα... Θα πεθάνω. Ορίστε, ναι. Λέγε, φίλε. Λέγε, γεια σου, ρε. Γεια σου, ρε. Ραπ. Ναι, ρε. Καλά, ρε, εσύ. Και να τα μεθάνε και τα μεθάνε. Μόνο με τον Πάκο ασχολείσαι. Δηλαδή, μόνο ότι αυτός ήταν ο προπονητής που έφυγε από τον Πάκο. Ήταν καταρχήν προπονητής. Ήταν προπονητής. Ή το μεθάνιο, πού το έριξε το μεθάνιο? Το έριξε μέσα στο γραφείο του Σαββίδη ή το έριξε σε καλαμπάγκο που ήταν? Το έριξε στο γραφείο του Σαββίδη και βρώμησε μέχρι τη θύρα 4, να πούμε. Ναι. Ναι. Και εσύ ασχολείσαι με αυτό, αφού αυτός είναι, τελείωσε αυτό το έργο, ασχολείσαι ακόμα με αυτό και δεν ασχολείσαι με τον φίλο σου τον Αναστόπουλο που άφησε τον Άρη στη Β'. Δεν μιλάς για εκείνο τίποτα. Ούτε μεθάνια, ούτε τέτοια, ούτε. Φίλε, διανοητικά καθυστερημένος είσαι. Όχι, δεν είμαι. Πριν από λίγο δεν μίλησα για το μεθάνιο του Νίκου Παπαδόπουλου του Άβελ στον Άρη. Τον Νίκου Παπαδόπουλου μίλησες, δεν μίλησες για τον Αναστόπουλο. Ναι. Τον Αναστόπουλο τον διώξανε. Τον διώξανε? Ναι. Γιατί τον διώξανε, που τον υποστήριζε τόσο πολύ? Τον διώξανε, ρε φίλε, σε μικρή ομάδα προπονητής. Ήταν τρίτιος, ήτανε. Εντάξει, ναι, το διώξανε. Γιατί ήταν και σε μεγάλη κάποτε. Τουλάχιστον εσένα με μικρές ομάδες στην Τούμπα κάτι κηδείες έκανε. Ήταν αυτό ο σε έκανε κάτι κηδείες εσένα. Άσε τώρα, ναι, ήταν σε μεγάλη ομάδα και δεν θυμάμαι. Με κάτι Γιάννενα Ταγαράκο. Σε Κλασοίδης. Και δεν μιλάς. Πήρες μπακ αριστερό, το Σνάουτσερ, τον αριστερό μπακ. Ταγαράκο. Πήρα ρε Ταγαράκο. Ταγαράκο, θα πάρει πρωτάθλημα του χρόνου. Εσύ, ρε, σε δουλεύει ο Σαββίδης. Ταγαράκο, για χαρά. Ταγαράκο. Βγήκε τώρα από τις δυτικές συνοικίες, αρχιτάγαρε. Επόμενη γραμμή. Πού δεν ξέρω τι είναι από τις δυτικές. Εσύ τι λες, ότι ήταν από τις ανατολικές? Εγώ λέω ότι ήταν από τις δυτικές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμένα. Το Θόδωρο. Έκανα καλή επιλογή, αυτό πες μόνο. Έλα. Έκανα καλή επιλογή. Μόνο που είναι Μάλτ. Πλάκα μου κάνεις. Τι Μάλτα, τι λέει. Ξέρει αυτός, ξέρει, μην αγχώνεσαι, Ραπτόπουλε, ξέρεις. Επειδή λες για τον Γρηγόρη που ότι γλύφει και κάνει και δεν ασκεί κριτική. Ρε Κώστη, εγώ όσες φορές έχω πάρει και σου έχω μιλήσει για τον κύριο Θόδωρο και σου λέω 2-3 πραγματάκια, δεν σου έχω ακούσει καμιά φορά να ασκείς κριτική. Πολύ καλός παράγοντας για τόσο μικρή ομάδα. Τότε μίλες στον Γρηγόρη ότι γλύφει και κάνει και... Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Είμαι σαφέστατος. Από την πληροφόρηση που έδωσα για Μυροφορίδη και Παπαδόπουλο, είσαι καλυμμένος? Όχι, δεν είναι. Τον Θόδωρο ρώτησα. Είσαι καλυμμένος? Όσον αφορά ποιο κομμάτι? Ότι ο Μυροφορίδης δεν υπέγραψε και υπογράφει Δευτέρα. Ναι. Και ότι από την ερχόμενη Δευτέρα θα ξεκινήσει να ψάχνει για προπονητή. Ναι. Ο Μυροφορίδης. Είσαι καλυμμένος? Όχι, εγώ είναι δεν μια αντικειμενική ενημέρωση. Δηλαδή πρέπει να πω και το λόγο που θα υπογράψει ο Δευτέρα. Ο Μυροφορίδης μέχρι στιγμής είναι αποτυχών. Γιατί δεν μπόρεσε να πείσει Παντελίδη και Παπαδόπουλο του Άβελ να έρθουν στον Άρη. Ωραία, μέχρι στιγμής είναι αποτυχών. Βγάλ τον εσύ αποτυχών. Τέλος. Ακόμα, δεν, πήρε τον ακόμα δεν υπέγραψε, αποτυχών. Και πήρε τον αναπληρωματικό σέντερφορ του Απόλλωνα για τον Άρη. Είναι αποτυχών. Στο λέω εγώ.
Με πορδές πάνω βάψει αυγά. Πάω το παίξει ήρωας. Να σας ρωτήσω. Αλλά μετά μην έρχεται και κλαίει εδώ πέρα και λέει μα δεν μπόρεσα να βγάλω άκρη. Και παίρνει το ραγκάτς τηλέφωνο να φτιάξει το προφίλ του. Δεν μασάμε. Αποτυχών είναι. Όταν δεν μπορεί τον Παπαδόπουλο το Άβε να τον πείσει να έρθει στον Άρη. Και του κάνει και αβάντα ο κόκκινος στο Μυροφορίδη. Δεν μίλησε με τον Παπαδόπουλος με τον Μυροφορίδη, μίλησε με τον Καρυπίδη. Είπα την αλήθεια. Άφια παιδόν. Όχι αβάντα. Άντε μπράβο. Απέτυχες Μυροφορίδη. Απέτυχες στο καλά. Θέμα του Παπαδόπουλου. Απέτυχες. Μόλις τον δει τον Μύρο. Απέτυχες στο. Απέτυχες. Θα μυρίζει μεθάνιο το φίλο του Άρτ. Σταμάτα να βαράς. Θα περνάει μυρωδιά από το Άρτ. Σταμάτα τα φρένα, ρε κόκκινε. Σταμάτα. Θα το λέει ο Κυρνίκος, ρε εσύ Κωστάκη, αυτή η μυρωδιά από το στούντιο Θεσσαλονίκης έρχεται. Σταμάτα τα φρένα ρε κόκκινε. Ναι, ναι. Σταμάτα τα φρένα ρε. Επειδή έχω πάρει τηλέφωνο και δεν έχω μιλήσει να πουλήσω. Καλά, καλά. Κατάλαβες Θοδωράκη. Ναι, επειδή έχω πάρει τηλέφωνο και δεν έχω μιλήσει να μιλήσω. Δεν πρόκειται να μιλήσει, γιατί αν μιλήσει θα μας ρίξει την ακροαματικότητα. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Τι να μιλήσει. Όταν δεν σου μιλάει καλά. Ναι. Με τέτοιο προσβλητικό τρόπο και έχω μάλλον με το θέμα. Πάμε, δεν μάλλον. Εγώ καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Το προσβάλλει τώρα με αυτό που έκανε. Θα μας ρίξει την ακροαματικότητα. Με πα φρένο. Προσβάλλει την νοημοσύνη. Με πα φρένο. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, ναι. Ναι, ναι, με τον κύριο Κώστα ήθελα λίγο σήμερα να μιλήσω. Το Πασόκ είναι εδώ, κύριε. Όχι, γιατί είναι πάρα πολύ σκληρός με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του κύριου Πολάκη. Γιατί, Κώστα. Γιατί έχω και παράδειγμα. Ο Πολάκης δέρνει και θέλει να τον δει. Έχω και παράδειγμα όμως για να βοηθήσω τον Κώστα. Έχω παράδειγμα. Προχθές πήγαν δύο παιδιά από την παρέλαση του Gay Parade και είπαν ότι στο Παπαγεωργείο τους κάναν την καλύτερη κολονοσκό. Έλα ρε. Έλα τώρα, εσύ καλά τα λες τώρα γιατί το χαλάς. Είναι άντρας από αυτούς τους άντρες τους μεγάλους. Εσύ είσαι μπαϊσέξουλας. Ναι, πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Έλα φίλε, ναι. Πάμε, ναι. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ ναι. Είσαι φίλε, ναι. Λοιπόν, δύο πράγματα, ένα για Ηρακλή και ένα για Άρη. Ναι, ρίξε μας την ακροματικότητα. Πρώτα μια ερώτηση στο Γρηγόρη. Λέγε. Γρηγόρη, πώς σου φάνηκε που οι καινούργοι φίλοι σου, οι νεοδημοκράτες βουλευτές Θεσσαλονίκης, πήγαν αυτοπροσώπως στην παρέλαση των αντίχριστων και στη συνάντηση με τον Ολλανδό έστειλαν τα ξαδέρφια του από την Κιλκή. Ποιοι είναι οι αντίχριστοι? Αυτοί εκεί που τους εσύ λες έτερον εκάτερον όταν βλέπεις τις λεσβείες, αλλά για τους ομοφυλόφιλους του γκέι δεν. Εγώ για όλους λέω φίλε μου ότι ο καθένας κάνει στην προσωπική του ζωή ό,τι θέλει. Άλλος ερώτησα όμως. Εσύ τους χαρακτήρισες αντίχριστους. Με ποιο δικαίωμα? Αυτοί μπορούν να πάνε στον παράδεισο και εσύ μπορεί να φάει και εγώ τα μούτρα μου. Πού το ξέρεις? Ναι, άλλο ερώτημα. Ναι, γιατί είσαι τόσο αφοριστικός? Εγώ άθεος είμαι. Εγώ. Έγινες άθεος εσύ. Εντάξει. Εγώ πειράζω τους χριστιανούς. Καλά, ρε φίλε, οκ. Okay. Λέγε. Ναι, σε ρώτησα. Πώς σου φάνηκε? Γιατί πήγαν οι νεοδημοκράτες ή οι αριστεροί, τι με νοιάζει εμένα? Για να ναι, πάρουν ψήφους. Θα τους χαρακτηρίσω που πάνε. Για να πάρουν ψήφους. Ο πολιτικός φίλε. Άκουλε. Στην Ηρακλή δεν πήγανε αυτοπροσώπους. Άκουλε. Πήγανε. Λάθος κάνεις. Εγώ έμαθα εκπροσώπους έστειλα. Κάνεις λάθος. Ειδικά στη μία πορεία πήγε η κυρία Ράπτη, πήγανε κι άλλοι. Κυρία Ράπτη είναι στα κάτω τη, γι' αυτό πήγε. Μάθε λοιπόν ότι ο πολιτικός προκειμένου να μαζέψει ψήφους πάει παντού. Αυτό είναι. Κατάλαβες. Σωστά. Αυτή λοιπόν, είναι η πραγματικότητα, α πούμε. Αύριο θα πάει στα. Ξέρω εγώ. Οπουδήποτε. Στη λαϊκή θα πάει, στα σφαγεία θα πάει. Στη. Οπουδήποτε υπάρχει. Αλλά το δράμα ποιο είναι? Ότι πάνε μια φορά στα τέσσερα χρόνια. Μετά τους ξεχνάνε. Τέλος πάντων, άλλο πράγμα τώρα. Το άλλο ήθελες να ακούσεις, εγώ σου λέω την αλήθεια. Σα είπε ο κόκκινος, επόμενη γραμμή. Περίμενε, Λαπτόπουλε, περίμενε. Τι θες? Περίμενε, λοιπόν. Ο Μυροφορίδης υποτίθεται ότι μπήκε στο προσκήνιο την προηγούμενη εβδομάδα, Τρίτη και Τετάρτη. Έτσι. Ο Μυροφορίδης απέτυχε να φέρει τον Παπαδόπουλο στον Άρη. Έχω μια ερώτηση. Μήπως έγινε κανένας διάλογος εκεί στα γραφεία της ΠΑΕ του τύπου «Μήπως, Θόδωρε, να ρωτήσουμε τον Παύλο ποιον θέλει για προπονητή, γιατί αν δεν υπογράψει ο Παύλος, ζήτω που καήκαμε». Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Παππούς, Ηρακλειδέας, όσο κανένας. Σιγά. Λοιπόν, παλικάρια, εγώ θα σου πω λίγα πραγματάκια. Συμφωνώ με τον Κώστα στο ότι οι ομάδες μας είναι απαξιωμένες, αυτό δεν με το βγάζει κανένας από το μυαλό. Εκεί που διαφωνώ είναι ότι ο Παπαδόπουλος μπορεί να ήθελε τον Άρη, για, λόγω ότι είναι κοντά στον Κιλκίση, ξέρω εγώ, αλλά οι συνθήκες δεν τον τέριαζαν. Είναι έξυπνο παιδί,
και προτίμησε την... Αυτό δεν σε προβληματίζει. Βεβαίως. Άντε ο Παοξής, το IQ του είναι χαμηλό. Δεν τον προβληματίζει που ο Ίβιτς δεν τον προτιμάει. Το ίδιο χαμηλό IQ έχει και ο Αργιανός. Μπράβο, ρε IQ έχετε εδώ ρε πάνω. Τι να κάνουμε. Άντε ο προβληματιστής σήμερα, Ιούνιο μήνα. Ο Αργιανός, το Παοξής, όταν δύο προπονητές νεοσύ τους απορρίπτουν, που θα έπρεπε να παρακαλάει και ο Ίβιτς και ο Παπαδόπουλος τα παιδιά να είναι στον ΠΑΟ και στον Άρη αντίστοιχα, εάν αυτό δεν προβληματίζει τους Παοξίδες και τους Αργιανούς, νομίζω ότι δεν ασχολούνται όσο πρέπει με τις ομάδες τους ή τέλος πάντων το μυαλό τους έχει κάψει φλάτζα. Είπαμε, είμαστε πολύ πίσω από τους Αθηναίους. Δεν θα τους φτάσουμε ποτέ. Γιατί δεν είμαστε μονιασμένοι. Τους Αθηναίους, γιατί... γλυκέ μου. Εδώ μιλάμε για Ξάνθη, μιλάμε για Γιάννενα, μιλάμε για τα χαμηλά στρώματα του Πανιωνίου και του Ατρομήτου. Για ποιους Αθηναίους μιλάς? Εδώ αυτή η πόλη σε λίγο θα παίζει μπάλα με τον Πιερικό και θα χάνει 3-0. Ξέρεις γιατί? Ποια Αθήνα, για ποια Αθήνα μιλάς? Σαν να μιλήσει κανένας άλλος. Ξέρεις γιατί? Εσύ πες μου. Γιατί βγήκε το σλόγκαν μια πόλη, μια ομάδα. Ναι. Ακριβώς. Το ότι ρημάξατε τα σωματεία δεν φταίει, βγήκε το σλόγκαν να πούμε. Ναι, ρημάξαν τα σωματεία, αφήσαν να ρημάξουν. Πέντε ραδιόφωνα, 800 δημοσιογράφοι, 400.000 οπαδοί. Πάντως, κάτι και τα σωματεία κλοπή, Κάτι δεν πάει καλά με τη Θεσσαλονίκη, να τα αφήσουμε αυτά. Να σου πω κάτι άλλο. Την Παρασκευή ήθελα να βγω και... Κεραυνός έριξε το τηλέφωνο μου και δεν μπορούσα να επικοινωνήσω. Μίλησε πολύ για Βαλκάνιους. Ναι. Και έτσι οι Βαλκάνοι, εμείς είμαστε Βαλκάνοι, εμείς είμαστε οι πιο Ευρωπαίοι από τους Ευρωπαίους. Γιατί όταν εμείς βγάζαμε Παρθενώνες και γίνονται τα Ολυμπιακούς αγώνες και τα λοιπά. Θα καταφύγει κανένα άκουδο, εντάξει καλά. Να τελειώσω. Πόσο ετών είσαι? 84. Τι σύνταξη παίρνεις? 8,5 εκατοστάρικα. Παίρνεις 8,5 εκατοστάρικα. Ναι. Εσύ? Ναι. Μπας. Και δεν είσαι Βαλκάνιος? Δεν είμαι καθόλου Βαλκάνιος. Εγώ ζω ναι. χίλιες φορές καλύτερα από τον καλύτερο Γερμανό ναι. που παίρνει 5.000. Πέρασε κανένα κέντρο από κατάσταση. Δεν θα περάσει. Οι Έλληνες δεν θα πεθάνουν ποτέ. Ναι. Ξέρεις τι είπε κάποτε ο Τσόρτσιλ? Εκτός του ότι οι ήρωες πολεμούσαν Έλληνες, είπε και κάτι πιο σοβαρό. Ένα κακό έχουμε. Δεν μπορούμε να μονιάσουμε. Αυτός ο άνθρωπος, ο Τσόρτσιλ, είπε: αν μονιάσουν οι Έλληνες, ναι. θα διοικήσουν τον κόσμο. Σαν αυτούς δεν υπάρχουν, αλλά ευτυχώς δεν μονιάζουν. Μπράβο. Εκεί το μόνο κακό σε εμάς είναι αυτό, κύριε Κωστάκη. Είμαστε ρουφιάνοι δηλαδή. Ναι, γιατί δεν είμαστε. Ξέρω, εσύ πες, εσύ το με τον Τσόρτσιλ μιλάς. Εγώ είμαι πιο νέος. Παππού, σε είχα σε μεγάλη εκτίμηση, με απογοήτευσες. Γιατί? Τον είπες κύριο. Γεια σου, παππού. Εγώ μ' αρέσει να λέω κύριους όλους. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Έγινε. Ρε προπονητή από την Κίνα έφερε άλλους και εσύ ασχολείσαι με το μεγάλο Άρη πάλι. Σε σένα μιλάει. Πώς λέγεται αυτός? Μάνος Καραγιάννης. Μάνος Καραγιάννης, ναι. Δεν φτύνεις τα μπούτια σου, ρε Μάνο Καραγιάννη. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Αυτός ξέρει. Μπορώ να έχω μισό δευτερόλεπτο. Ναι. Τον κύριο ρωτάω. Μπορώ να έχω μισό δευτερόλεπτο από τον χρόνο σου. Ναι. Λέει πιο προσωπικό ρεκόρ, κοροϊδεύει τον κόσμο. Μέχρι και ο Κυπρός όταν σχολούσε έκλεβε ένα φαρμακείο μέσα στο νοσοκομείο. Παντελή, για. Κάνε επώνυμα την καταγγελία σου που τα κάνανε όλα αυτά. Εσύ που τα ξέρεις, που τα γνωρίζεις και ναι. τα αφήνουμε. Και θα τους κλείσει η φυλακή τώρα, μόλις τους κάνει καταγγελία. Μόλις τους κάνει καταγγελία, θα τους πάρουν μέσα τώρα ο Παντελής. Πάμε επόμενη γραμμή, λέγε φίλε. Το έβγαλε άκουσα. Γεια σας. Καλά έκανε. Ναι. Γιατί δεν κλέβανε δεξιά και αριστερά. Δεν κλέβανε τις σύρικες, δεν κλέβανε. Εδώ έρθαν οι άλλοι, αλλά θα πει και κάποιοι κλέβανε. Άντε μπράβο. Αυτό δεν τους κάνει όλους απατεώνες. Έλα καημένε τώρα. Για πάρε στα επίγοντα να δεις καλά που θα περάσεις. Λέγε φίλε. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, ως και τον προηγούμενο, μπορείς να μου πεις τι σημαίνει τα αρχικά του ΠΑΟΚ? Κόκκινε σένα μιλάει που είσαι δημοσιογράφος. Λέγε φίλε μου. Δεν ξέρω. Ναι, τα αρχικά του ΠΑΟΚ. Πανθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών. Α, ναι, μπράβο. Πώς δεν είναι μια πάλι μια ομάδα, είναι μια δίκη, μια πατάτες και τα λοιπά. Εγώ θέλω για άλλο πήρα τηλέφωνο. Είδα χθες δύο αγώνες με το Μεξικό και την Πορτογαλία και αυτά. Απ' τη μία κέρδισε το στοίχημα. Επειδή ακύρωσε τα γκολ, αλλά από τη μάλλον δεν μ' άρεσε, ρε φίλε, έτσι πώς γίνεται το ποδόσφαιρο. Μπορεί να μου εξηγήσει τι πρέπει να γίνει. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Θα πρέπει να διάλεξεις δύο πράγματα. Προτιμάς
την λανθασμένη εκτίμηση του Γκέτη. Συγγνώμη. Προτιμάς να υπάρχει δηλαδή η αδικία και η λανθασμένη. Κοίταξε, θέλω να αποφασίσουμε τι θέλεις. Το instant replay. Εγώ δεν θέλω να μπει τεχνολογία τόσο πολύ. Δεν γίνεται διαφορετικά, τότε θα υπάρχει δικία. Δηλαδή ξενέρωσα. Δηλαδή, πώ σου πω, έβλεπα την μπάλα και λέω. Δηλαδή, δεν ξενέρωσε τόσα χρόνια. Εσύ Ηρακλειδέας είσαι. Αδικίες, ναι, εγώ άμα. Εσύ είσαι Ηρακλειδέας. Έχει φάει σφαγές στην καμπούρα σου χιλιάδες. Αν αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνταν χρόνια το instant replay, θα είχαν αλλάξει πολλά πράγματα. Δεν μου άρεσε το θέαμα αυτό. Το θέαμα δεν είναι συνυφασμένο. Δεν μου άρεσε αυτό που είδα. Το θέαμα. Τη χειρή την είχα χειρίσει σε δύο, αλλά το ακύρωσε τον κόλλο τη χειρή στο πρώτο μήκονο και κέρδισα. Μάλιστα. Αλλά δεν μου άρεσε. Εσένας άρεσε δηλαδή. Κοίταξε να δεις. Σε κανένα τέτοιο τουρνουά δεν υπήρχε καλό θέαμα. Ας δω. Τώρα αυτό θα γίνει λίγο γενικά σε όλα προβλήματα. Φαντάζεσαι θα γίνει. Θα γίνει, θα εφαρμοστεί. Χωρίς από αυτό, πέντε να μπαίνουν τέσσερα γκολ. Μέχρι να πιω απόφαση είναι ένα λεπτό, τέσσερα λεπτά. Στην Ελλάδα, άμα γίνει, θα πειράξουν τα μηχανήματα. Ποια δεν πειράζει, αφού δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μετά θα την πληρώσει ο διαιτητής που πάνε στο βαν. Κατάλαβες. Και δεν είναι ένας εκεί, είναι δύο. Ναι. Αλλά φαντάσου, για να κάνουν αυτοί ένα λεπτό για να βγάλουν την απόφαση. Πότε ο διαιτητής πρέπει να τη βγάλει μέσα σε μισό δευτερόλεπτο. Οπότε πρέπει να έχουμε και τους διαιτητές. Πήγαμε γρήγορα στον επόμενο. Όχι, κανέναν δεν πάμε. Πάμε σε απάντηση. Κανέναν. Λοιπόν, να πω ότι μπορείς για το παιδικό σου δωμάτιο να επιλέξεις Vitex Eco, το οικολογικό χρώμα της Vitex, το οποίο είναι επιστοποιημένο για την υψηλότερη εδοχή στο πλήσιμο με Class 1, προσφέρει αντιμικροβιακή προστασία και είναι κατάλληλο ακόμα και για παιδιά και παιδικά παιχνίδια. Βάψει ό,τι θες μόνο με Vitex στα καταστήματα Κοσμάγλου, στα τρία καταστήματα Φιλίππο 74, Κωνσταντίνου Καραμαλή 126 και Εθνικής Στρατής 82 στο Φοίνικα, με τηλέφωνο το 2310 480 606. Mm. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Οχ, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μη με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Το αποφάσισα. Αλλάζω ζωή. Χωρίζεις, μεθαναστεύεις. Κάτι πιο ριζικό. Βάφω το σπίτι. Πολύ χρώμα, μοντέρνο στυλ, νέα ενέργεια. Αφού βάφεις, κάντο σωστά. Κάντο με Vitex. Για απίστευτη ποιότητα και μοναδικές τιμές. Από τον Κοσμάογλου. Για ποικιλία, εξειδικευμένες χρωματικές προτάσεις και τεχνοτροπίες. Μήπως χρειάζεστε και εσείς νέο χρώμα στη ζωή σας. Βάψε ό,τι θες, μόνο με Vitex. Από τον Κοσμάογλου. Τον ειδικό στο χρώμα. Φιλίππου 74, Κωνσταντίνου Καραμανλή 126 και Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Τηλέφωνο 2310-480-606. Όταν πρόκειται για την ασφάλειά σας, η επιλογή είναι μόνο μία. Falcon Security GS, η κορυφαία εταιρεία που ξεχώρισε για την αξιοπιστία, την υπευθυνότητα, τη συνέπεια και την αυστηρή επιλογή προσωπικού της. Falcon Security GS, ο ακούραστος φύλακας της επιχείρησης, κατοικίας, περιουσίας σας που δεν ησυχάζει ποτέ. Για να κοιμάστε εσείς ξέγνιαστοι. Falcon Security GS. Κιλκής, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κόρινθος. Τηλέφωνο 2341-0-917-57. Falcon Security GS. Πες τώρα στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, κάνε σερ το διαγωνισμό και comment ποιο είναι το αγαπημένο σου κατάστημα for all και ίσως να κερδίσεις μία από τις 30 δίμηνες συνδρομές στο νούμερο 1 γυμναστήριο της πόλης, το Mad Gym. Σούπερ διαγωνισμός και σούπερ προσφορές. Καταστήματα for all. Μικρά σε τιμές, μεγάλα σε ποικιλία. Αχ, τι ωραία! Έρχονται οι ζέστες. Έρχονται οι ζέστες και 350.000 ευρώ ζεστά μετρητά στο δροσερό περιβάλλον του Regency Casino Θεσσαλονίκη.
Ετοιμάσου για καυτές καθημερινές κληρώσεις και καυτά jackpot στα slot machines όλο τον Ιούνιο. Αχ, τι ωραία! Έρχονται κέρδη! Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Γραμμή επικοινωνίας και ΘΕΑΛ. Κασενκάρι υπάρχουν πολλά, αλλά το κασενκάρι του καφέ και των τροφίμων είναι μόνο ένα. Θερμαϊκός κασενκάρι. Όλα τα είδη του καφέ και των τροφίμων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλέον, ροφήματα, απορρυπαντικά, ποτά, αναψυκτικά. 17 χρόνια στο χώρο της Χονδρικής. Τώρα και με νέο κατάστημα στην περιοχή αεροδρομίου. Αν είσαι επαγγελματίας, έχεις βρει τον παράδεισό σου. Θερμαϊκός κασενκάρι. 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μηχανιώνα στην περιοχή αεροδρομίου. Θερμαϊκός Κασενκάρι. Ο παράδεισος του καφέ και των τροφίμων. Πώς θα επισκεφτείς το Regency Casino Θεσσαλονίκη? Με τα λεωφορεία μας, δωρεάν και γρήγορα. Καθημερινά δρομολόγια από Λευκό Πύργο, Καλαμαριά, Τούμπα, Γιαννιτσόν, Ηλιούπολη και νέο δρομολόγιο Express από την πλατεία Ευόσμου. Δωρεάν μεταφορά από και προς το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες στο 2310 491 100 και στο www.regencycasinos.gr. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Γραμμή επικοινωνίας και ΘΕΑΛΦΑ. Φέτος θα κάνετε τουρ με την παράσταση. Τουρ στα Φρέτζιο θα κάνουμε. Μα... όταν τελειώνει η παράσταση, βουρ για παγωτό. Σήμερα θα μου γυαλίσει η Φουντελίνα. Αύριο η Νόνα Μπέλα. Μετά η Βραζιλιάννα. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Έχω αδυναμίες. Συγγνώμη, τρώτε. Γλύφω, κύριε. Γλύφω. Κακό είναι κι αυτό. Φρέτζιο. Παγωτά για καλομαθημένους. Ναι. Παρακαλώ. Μπαμπά, θέλω να ανάψω το κοντίσιο. Ζεσταίνομαι. Μα αγάπη μου, πώς να ανάψω το κοντίσιο από το γραφείο. Είμαι μακριά. Μα μπαμπά, το κοντίσιο έχει Wi-Fi. Κλιματιστικά Inventor με τεχνολογία Wi-Fi, νέο ψυκτικό υγρό R32 και ιονιστή για υγιεινό περιβάλλον με 10 χρόνια εγγύηση. Inventor. Ζήσε την τεχνολογία του αύριο. Ζήσε την. Τι θα γίνει, κυρία μου, με το αυτοκίνητο, θα το πάρετε να φύγουμε? Μα δεν βλέπετε. Έμεινα. Δεν παίρνει μπρος. Και ποιο το πρόβλημα? Οδική βοήθεια Αρβανίτης. Πάρε τώρα στο 685002 για να στο μεταφέρει γρήγορα, οικονομικά και με ασφάλεια στο συνεργείο σου. Οδική βοήθεια Αρβανίτης. Με εξειδικευμένο προσωπικό εγγυάται την ασφαλή και γρήγορη μεταφορά του οχήματός σας όλο το 24ωρο. Το συστήνουν και οι μηχανικοί αυτοκινήτων. Τηλέφωνο 685002. Παρέχεται και δωρεάν χώρος φύλαξης. Οδική βοήθεια Αρβανίτης. Για αυτοκίνητα, φορτηγά, μηχανάκια, σκάφη και τροχόσπιτα. Μα τι λαχταριστό μήλο είναι αυτό. Μα η φρεσκάδα. Και κοίτα εδώ τιμές. Μα η οικονομία βλέπεις. Και μα η ποιότητα βλέπω. Και μα η ποικιλία βλέπω. Όλα όπως τα θέλω στα My Market. Άλλο Market, άλλο My Market. Οι αξίες μας κάνουν τη διαφορά για εσάς. Ανακαλύψτε τώρα τη διαφορά στο νέο κατάστημα στην Πότσαρη, αλλά και στα άλλα 10 My Market της Θεσσαλονίκης. My Market. Εδώ νιώθεις εμπιστοσύνη. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. Η καλύτερη αγορά που έχω κάνει. Κοιμάμαι και ξυπνάω σαν πουλάκι. Αν δεν το βίωνα, δεν θα το πίστευα. Στρώμα από φυσικό λάτεξ της Novastrom Αφιχάνδρου. Ανατομικό, ορθοπαιδικό, οικολογικό. Στις ακριβείς διαστάσεις που το χρειάζεσαι. Με αποσπόμενα καλύματα για εύκολο πλύσιμο. Βρεφικά στρώματα από 100% φυσικό λάτεξ. Novastrom.gr. Έκθεση στροφή Αγίου Αθανασίου στο 17ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Εδέσης. Τηλέφωνο 2310 701 93.
35. Novastrom. Αλλάξτε στρώμα. Αλλάξτε διάθεση. Στο Princess Casino διασκεδάζεις με πάνω από 700 φρουτάκια, 36 επιτραπέζια παιχνίδια και live μουσικές βραδιές στην εξωτερική πισίνα. Ελάτε με δωρεάν μεταφορά από και προς τη Θεσσαλονίκη, δωρεάν είσοδο και δωρεάν φαγητό. Αφού η τύχη σου χαμογελά με συνολικές κληρώσεις αξίας 307.000 ευρώ, χαμογέλατε κι εσύ. Princess Casino. Ζήσε το μεγαλείο. Παντρεύεστε. Βάλτε την αναγγελία του γάμου σας μόνο με 14 ευρώ στη Μέτροσπορ. Παραλαβή κάθε μέρα Δευτέρα έως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γ στα Κωνσταντινουπολίτικα και ηλεκτρονικά στο pablis.com. Τηλέφωνο αγγελιών 2310-900-360. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και ανοίγουμε και πάλι γραμμές για το τελευταίο 20 λεπτό εδώ σε 95,5 των FM. Της Κακομήρας μέχρι και τις 4. Τα 3 εντάρια δικά σας για το τελευταίο μισάωρο και για όλη την εκπομπή που είναι προσφορά από τη Hyundai Ασκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών με Hyundai i30 από 15.000 ευρώ. Είτε με κινητήρα βενζίνη στα 1.300 κυβικά ή στα 1.000 turbo, είτε με κινητήρα πετρελαίου, πάτε, δείτε το, οδηγήστε το και κάντε το δικό σας με απίστευτους τρόπους όπως μόνο στην Εσκιάδη Μπαλοδήμος γνωρίζουν. Περισσότερα στο 2310-596-596. Κάποιοι δεν κάνουν υπομονή για να πω ένα χορηγό. Ούτε ένα λεπτό δεν είναι. Πέσαν τρεις γραμμές, τρεις περιμένουν. Πάμε, τρεις γραμμές είναι ελεύθερες. Παρακαλώ. Δεν κατάλαβα τίποτα κανένας από αυτά που είπες. Τρεις γραμμές πέσαν, τρεις γραμμές ελεύθερες, τρεις γραμμές. Τρεις γραμμές πέσανε, ναι. Οι τρεις είναι κατηλημένες. Τέσσερις κατηλημένες τώρα. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα, κορίτσια. Πού είσαι, Χρυσή μου? Τι κάνετε? Καλά, Τζόρτζια, εσύ? Καλά, μια χαρά, καλά. Τέτοιο στήσιμο, ούτε ο Μίτσος ο περιπεράς τόση ώρα που περιμένω. Αχ, σ' αρέσει, ε? Καταρχήν έχω λίγο άγχος γιατί μιλάω πρώτη φορά μαζί σας. Πρώτη, ελπίζουμε όχι και τελευταία. Θα σας ξαναπάρω εξαρτάται τη συμπεριφορά σας. Μάλιστα. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο στην καραφλή, την τρελή. Στην τρελή, την καραφλή, το μπαϊσέξουλα. Ναι, έχει πρόβλημα με την παρέλαση, είπε, για να μιλήσουμε. Έλα λίγο, η Τζόρτζια σε θέλει. Έλα. Δεν έχω πρόβλημα, μωρή, με την παρέλαση. Τι μωρή, ρε, μιλά καλά την κοπέλα. Ένα λεπτό. Με βαφτίσανε Ευαγγέλια, αλλά στη γειτονιά με φωνάζουν Λίτσα. Για ευνοή του λόγου. Α, δεν είσαι η Τζόρτζια, λάθος. Κολλάς και ένσημα. Κολλάς και ένσημα, μωρή. Δεν κολλάω ένσημα, να δεις, έχω ένα πρόβλημα. Μαύρα τα παίρνεις. Να σου πω το πρόβλημά μου. Ναι. Μην τρελαίνεσαι. Λοιπόν, άκου να δεις. Μου έχουν αλλάξει μέχρι και τη διεύθυνση εκεί που μένα. Την έχουν κάνει Σιβηρίας με Αλάσκα γωνία. Ξέρεις γιατί? Γιατί? Λοιπόν, εγώ είμαι παουτζού. Λοιπόν, και άκου να δεις τι πρόβλημα έχω. Αγαπάω και λίγο τον Ολυμπιακούλη. Γιατί κάθε χρόνο, εκτός από φέτος που τα χάλασε λίγο, μας έριχνε 30 πόντους, 40 πόντους. Και ξέρεις, αυτό δεν μπορεί να το περάσει, έτσι απαρατήρητο. Και εντάξει, έχω πρόβλημα, δεν μπορώ να είμαι πάω και να σύμπασα και λίγο τον Ολυμπιακό. Δεν είναι πρόβλημα. Είσαι πολλά πράγματα μαζί, αυτό κατάλαβα εγώ. Ναι, εσύ ναι. Τι πρόβλημα έχεις με τις παρελάσεις? Εγώ δεν είμαι χριστιανός, ο κόκκινος έχει, με μπερδεύεις. Αυτός έκανε αγρυπνία με τον παπά εχθές για να συγχωρεθούν τα πεθαμένα σας. Ναι. Να ξέρεις, να μιλήσεις άσχημα, θα σε πατήσω, άκουσε πετύχω. Δεν έχω πρόβλημα. Άμα του δώσεις μία με το 12ο στο κεφάλι, μπορεί να κάνεις την καλύτερη πράξη που έχει κάνει άνθρωπος σε αυτό το κόσμο. Κοίταξε, ο κόκκινος σας βρίζει, Τραβέλη, ο κόκκινος. Ο κόκκινος σας βρίζει. Ο κόκκινος σας βρίζει. Τραβέλησε και φαίνεσαι, πες το να λύσα. Ο κόκκινος. Ναι, και λίγο έχεις πολλά νεύρα, τελευταία να ερεμήσεις. Σε σένα μιλάει. Μάλλον σε σένα μιλάει. Σε σένα μιλάει. Λίτσα, σε ποιον μιλούσες? Στην τρελή, την καραφλή. Στην καραφλή τρελή. Πού κάνεις πιάτσα, μωρή?
Σπίτι σου. Γιατί θέλεις να βρεθούμε. Θέλεις να βρεθούμε. Όχι. Είναι μπαϊσέξουλας. Θα σου στείλω ένα χριστιανό σαν τον κόκκινο. Κρυφό. Κλείσε. Κλείσε μόλι. Από όκει. Δεν την κλείσει. Για πε. Έκλεισε μόνο. Έκλεισε μόνο. Πώ συμπεριφέρεσαι στην κοπέλα. Στο Άγιον Όρος τις δέχεστε αυτές. Εγώ δεν είμαι ούτε διοικητή του Αγίου Όρου, ούτε δήλωσα. Άλλο λέω ρε κόκκινε. Τις γυναίκες δεν. Χριστιανό πατέρα. Έλα, χριστιανό πατέρα. Θα σέβεσαι. Ναι, άκουδο. Θα σέβεσαι. Άκου, φερμουάρ. Κόκκινε, άκουδο. Βλαμμένε. Τις γυναίκες στο Άγιον Όρος δεν τις δέχεστε. Δεν είναι γυναίκα. Ναι. Σταμάτα ρε κόκκινε. Τις τραβεστή τις δέχεστε. Δεν είμαι και δεν τις δέχομαι. Γιατί δεν τις δέχεσαι. Δεν μπορεί να πάει να τραβεστεί. Τραβεστεί δεν μπορεί να πάει. Δεν μπορεί να πάει. Πώς δεν μπορεί να πάει. Άμα έχει αλλάξει ταυτότητα. Δεν μπορεί να πάει. Πώς δεν μπορεί να πάει. Εγώ ξέρω ότι πάνε καραβιές μέσα. Καλά, αφού ξέρεις. Με τα φουσκωτά. Ό,τι πεις. Ό,τι πεις. Δεν έχεις πάει ποτέ και έχεις γνώμη. Άμα πληρώσω, ό,τι δεν έχει γνώμη για κάτι που δεν. Λεφτά έχω. Ό,τι θέλω κάνω. Δεν έχεις λεφτά. Άμα έχω λεφτά, ό,τι θέλω κάνω. Πάμε επόμενη γραμμή. Ό,τι θέλω βάζω μέσα. Και αρκούδες βάζω μέσα. Λέγε. Μάλιστα. Καλά, εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Άλλα, από Χρυσούπολη Καβάλας. Μάλιστα. Αεκάρα. Εδώ ναι, είμαστε. Ναι. Μια ομάδα εξίδες. Σας ακούμε πω που χαιρόμαστε. Ωραία. Δηλαδή, μέχρι το σύνδεσμο μας ακούτε πού. Δεν έχουμε σύνδεσμο. Τώρα κάνουμε ένα. Όταν λέτε μια ομάδα, θέλετε να μας πείτε και τον ακριβή αριθμό. Ναι, καμιά δεκαριά άτομα είμαστε. Καμιά δεκαριά. Μια χαρά. Μια χαρά. Πέστε και καμιά φορά κάτι για την Άγκη, γιατί τα παουκάκια κρύφτηκαν από εκεί που γίναν πάνω. Παουκάκια. Είναι κρύφτηκαν. Παουκάκια. Κρύφτηκαν, αδερφέ. Κάτσε λίγο να πω. Παουκάκια. Περιμέναν κάτι από Ζητάν για προπονητή, κάτι τέτοιο περιμέναν και πήραν τον 7ο από τη Β' Κίνας. Τέλος πάντων. Β' Και ξαναγίναν παουκάκια εγώ, δεν φταίω εγώ, αυτοί φταίνουν, κατάλαβες. Και κάτι άλλο, γιατί λέτε εδώ για το νοσοκομείο, γι' αυτό... Να σας πω κάτι, επειδή το γνωρίζω από εδώ, από την περιοχή μας. Βέβαια. Την κοπέλα, τη σφάξαν στην κλινική, όχι στο νοσοκομείο. Η κοπέλα είχε αιμορραγία στην κλινική και τη φορτάν κάτω και την άνοιξαν για να πάρουν το μεροκάματο. Στο νοσοκομείο δεν τη σφάξαν. Φίλε, συγγνώμη λίγο. Φίλε, το φίλε, 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 σε παρακαλώ. Θα σε, λοιπόν, θα σε, ώρα... κόψω, θα σε κόψω για ένα λόγο. Χάθηκε ένας άνθρωπος. Και, ναι. πριν αποφανθεί εγώ σε παρακαλώ, βγαίνεις ανώνυμα και μιλάς. Όχι, Τσολάκης, το αίμα. Όχι. Κλείστο να σε παρακαλώ. Το αίμα είναι νοπό. Χάθηκε μια μάνα. Ένα παιδί γεννήθηκε, δεν έδει τη μάνα του. Εγώ δεν θα κάνω νούμερα στην πλάτη του αίματος. Αλλού αυτά. Τι θα αποφανθεί δικαστής για αυτό το πράγμα. Σε παρακαλώ. Δεν ξέρω αν φταίει. Κλινική, νοσοκομείο και άκουδο θα τώρα. Αποφασίσει τι θέλει. Άκουσα εδώ τώρα. Ο δικαστής τώρα, ό,τι και να αποφανθεί, καλά θα κάνει. Τι λέω εγώ. Ο δικαστής δεν με νοιάζει τι λέει. Ξέρω ότι ήταν προγραμματισμένο να συντηρηθεί η μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Καβάλας. Γνωρίζω όμως ότι δεν ειδοποιήθηκαν οι γύρω νομοί. Αυτό και μόνο το γεγονός. Έχει μια καθυστέρηση τουλάχιστον 2 ώρων της κοπέλας που έπρεπε να πάει κατευθείαν στο νοσοκομείο Ξάνθης και όχι στο νοσοκομείο Καβάλας και να φύγει μετά από το νοσοκομείο Ξάνθης. Αυτή τη λεπτομέρεια θέλω να σου πω. Τώρα εσύ, νοπό το αίμα και αυτά λοιπά και λαϊκισμοί, άστο. Δεν είναι λαϊκισμός. Είπα πριν αποφανθεί η δικαιοσύνη. Δεν με νοιάζει ρε η δικαιοσύνη, το καταλαβαίνεις. Εσένα μη σε νοιάζει. Εμένα η δικαιοσύνη δεν με νοιάζει. Okay, με νοιάζει η λογική. Εγώ δεν κάνω νούμερα στην πλάτη μιας γυναίκας που έφυγε. Πάμε επόμενη γραμμή. Εγώ όμως λέω ότι είστε Βαλκάνοι. Είμαστε Βαλκάνοι και ζούμε σε συνθήκες πρωτόγονες που θέλουμε και Ευρωπαίους προπονητές και παικταράδες. Το συνδυάζουμε με το ποδόσφαιρο. Το καταλαβαίνεις αυτό. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Και το μυροφόρι διαβάντα yeah. πολύ μην τον κάνεις. Ότι μίλησε ο Παπαδόπουλος στο Άβελ με τον Καρυπίδη και ο Μυροφορίδης είναι άμυρος. Έκανε παράπονο ο Καρυπίδης. Δεν έκανε ο Καρυπίδης παράπονο, ούτε ο Μυροφορίδης παράπονο. Σου λέω. Έγινε. Ήρθε ο Μυροφορίδης, λέει εγώ είμαι κουμάντο. Δεν υπέγραψα ακόμα. Εγώ κάνω το κουμάντο. Γράψαν ότι ήρθε ο Μυροφορίδης, δεν υπέγραψε ακόμα. Κότα είναι ο Μυροφορίδης. Έχασε τον Παπαδόπουλο. Τι να κάνουμε τώρα. Και άμα υπογράψει τη Δευτέρα, δεν έχει ευθύνη που ο Παπαδόπουλος δεν ήρθε. Πες το. Αν δεν κάνει την πορεία. Άκου να δεις. Κρίνεται ένας παράγοντας στο πόστο του. Ναι. Στο τέλος, όταν κάνουμε τη σούμα. Δηλαδή, περιμένω εγώ τώρα 9 μήνες στο τέλος να κάνουμε. Τον Μυροφορίδη τον έβγαλες ότι είναι ο καλύτερος. Είναι. Τον Παπαδόπουλο τον είχες βγάλει ότι θα έμενε ένα εξεταστέος. Στην Ιταλία ναι. και τώρα βγάζεις χάλια το Μυροφορίδη
Και Μουρίνιο το Παπαδόπουλο. Δεν βγάλω Μουρίνιο το Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλο, δεν το βγάζω Μουρίνιο. Λέω επίσης ότι είναι τόσο μικρό σωματείο Άρης που ο Παπαδόπουλος δεν δέχεται να έρθει στον Άρη. Και μάθε ότι τα ΙΠΕΔ ανακοίνωσε ότι προχωράει η αγοροπολισία του λιμανιού κανονικά με το Σαββίδι. Το πήρε. Ναι. Το πήρε. Ναι. Υπεγράφησαν τα. Ναι, ρε, ναι. Όχι. 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 Ναι, ακόμα. Σου λέω. Όσο σου λέω, σου λέω. Λέγε, φίλε. Ναι. Έλα. 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 Γεια σου, Λακρέ. Πρωτολόγος. Σε παίρνω τηλέφωνο και δεν λες τίποτα. Έχεις θέμα, ρε. Μ' ακούς? Λέγε, ρε, Κρύε, λέγε. Τι να πω, βρε, Κρύε, τι να πω. Τι να πω. Βγάζεις έναν ΑΕΚΤΖΙ, βγάζεις μια, ξέρω εγώ τι είναι αυτήν, Λίτσα, πατέρα, ξέρω εγώ τι, και μας έχεις όλους το τέτοιο. Συγχαρητήρια, ρε, φίλε. Βρήκατε πάω και κάνετε εκπομπή, είστε μια χαρά. Mm. Λοιπόν, Κόκκινε. Έλα. Σε παραδέχομαι. Mm. Οι θέσεις σου είναι τέλειες. Συμφωνώ και επαυξάνω. Τρίτον, για το ρεπορτάζ εκεί, ρεπορτάζ, πώς το λένε αυτό, εκεί για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, έχουμε τίποτα, καμιά πληροφορία? Για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ? Ναι. Κοίταξε. Για σφαγές στο γόνατο, για προπονητές, για έτσι, για γιουβέτσι, ξέρω εγώ, ξέρουμε τίποτα, κάναμε κάτι? Θα σου πω. Προκάλεσε, ναι, προκάλεσε πολύ αλληγινή εντύπωση ο τρόπος που απομακρύνθηκε ο Μαρκόπουλος. Από εκεί και... Αυτά είναι... κάνατε ρεπορτάζ, ξέρετε πώς έγινε? Ξέρω, ναι. Πώς έγινε, για πες μου λίγο. Δύο άνθρωποι μέσα από τον ΠΑΟΚ δεν τον θέλανε χρόνια τώρα, όχι τώρα, χρόνια. Ποιοι είναι αυτοί, ξέρουμε, όνομα? Δεν θέλω να κατονομάσω. Το αφήνω, γιατί δεν θέλεις, ρεπορτάζ, το αφήνω για την οικογένεια του ΠΑΟΚ αυτό. Άκουσε με να σου πω... Ο ένας είναι ο Μπάνε Πρέλεβιτς. Ωραία, ο άλλος... Ρε φίλε, σου είπα τα μισά. Εντάξει, σε παρακαλώ. Ούτω ή άλλω. Ποια ήταν η ερώτηση, ρε φίλε? Έγινε, έγινε ψηφοφορία. Ναι. Έγινε ψηφοφορία και οι δύο που είναι παουξάκια μέσα ψήφισαν ηθικά και μόνο σαν ΠΑΟΚ να μείνει ο. Πώς το λένε. Ο Σούλης. Ναι. Εντάξει. Ναι. Αυτά τα παουξάκια ξέρεις ποια είναι? Όχι, εγώ δεν ξέρω. Ο Καραμπέρης και ο Κατσόρας. Με αγώνες, με εκδρομές, με. Ό,τι θες στην πλάτη. Ποιοι είναι αυτοί που αποφάσισαν να μην μείνει ο Σούλης όταν ο Ιβάν κατεβαίνει μέσα στο γήπεδο, τον αγκαλιάζει και λέει όσο είμαι εγώ θα είσαι και εσύ? Μπορείτε να απαντήσετε? Κόκκινε, θα κάνουμε καμιά εκπομπή ουσίας. Συγγνώμη, για το θέμα αυτό, ναι. Από τη στιγμή που έχει τελειώσει και έχει έρθει νέος προπονητής... Δεν έχει τελειώσει, όχι ρε, δεν τελειώσε τίποτα ρε. Ο ΠΑΟΚ θα τελειώσει μετά από 3.000 χρόνια ρε. Δεν τελείωσε. Όχι, όχι, δεν τελείωσε. Δεν μιλάω για το σωματείο. Άκουσε με, ρε εσύ Κόκκινε. Σε αγαπώ και σε εκτιμώ και σε σέβομαι. Δεν τελειώνουν έτσι αυτά τα έργα. Είπα εγώ τελειώνει έτσι. Μπράβο, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι ούτε μαγαζί κανενός, ούτε ξέρω εγώ. Τίποτα, όποιος και να είσαι. Για πες μου λίγο, ποιοι είναι αυτοί που αποφάσισαν? Ο Ασλανίδη, γνωρίζεις τον Ασλανίδη? Ας δώσω ονόματα εγώ, επειδή γνωρίζεις τον Ασλανίδη. Προχώρα, για να καταλήξουμε. Ότι ήταν πάω ο Ασλανίδης, ο οποίος ψηφίζει για το ποιος θα είναι προπολιτής. Ξέρει κανένας? Δηλαδή δεν ήταν πάω. Πότε ήταν πάω? Ας σε φέρω φωτογραφία με κασκόλ του Ηρακλή. Τι λέτε τώρα? Θα βγείτε καμιά φορά υπεύθυνα να ανεβάσετε θέματα και να κάνετε, να δημιουργείτε αυτό που πρέπει για την πόλη. Για τον τελευταίο βλάκα σαν εμένα που κάθε κακούει. Λέγε, Κόκκινε. Απάντησε το. Συνηθίζω και απαντάω. Απάντα. Δεν κρύβομαι. Είπα. Πες μου ποιος είναι. Εγώ σου είπα ονόματα. Πες μου εσύ ποιος είναι ο δεύτερος που δεν τον ήθελε. Ο Τέλης ο Ντουνατζίδης. Γιατί, ξέρεις? Δεν ξέρω. Ο μάνατζερ που είναι κολλητός από παιδί του, τον γνωρίζεις? Ρε δεν ξέρω, σου είπα τα ονόματα. Άκουσε, σε ρωτάω ρε. Ρε τελειώσαμε, στα είπα. Όχι, τα ονόματα. Όχι, άκουσε, ναι, σου απαντάω εγώ τώρα, εγώ σε ρωτάω. Και τι μπορώ να κάνω τώρα? Και σου λέω, το μάνατζεράκο που είναι κολλητός από παιδί, τον ξέρεις? Όχι. Όχι. Πραγματικά. Τη λέξη βαλτώσαμε μέσα στο συμβούλιο, την ξέρεις? Δεν γνωρίζω τη διαδικασία. Μπράβο. Λοιπόν, θέλεις υπεύθυνη απάντηση ή θες κοροϊδία? Φέτος, ευχαριστώ. Φέτος, θέλεις υπεύθυνη απάντηση ή κοροϊδία θέλεις?
Δεν γνωρίζω τη διαδικασία που έγινε και τον απομακρύνανε. Ειλικρινά δεν γνωρίζω. Ναι, από το να κάνει όμως. Είδα όμως πάρα πολλές αντιδράσεις και σου λέω ποιοι ήταν οι δύο κύριοι οποίοι δεν τον. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Σου λέω κι εγώ τώρα, σε απαντώ κι εγώ. Από το να κάνει κόντρα με τον Φαλακρό δίπλα και να δημιουργούμε ακροματικότητα, να βγάλουμε και λίγο ουσία. Στείλτε τα λάδια σα εκεί να μάθουν διάφορα και περίεργα και ξέρω εγώ. Να βγούμε στον αέρα, να δημιουργήσουμε μια κατάσταση. Δεν μπορεί κανένα, δεν διακινήσετε κανένα. Εδώ κάνει λάθο. Να πούμε την αλήθεια. Εδώ κάνει ένα λάθο. Ναι, πε μου. Γιατί? Μαζί σου, ό,τι λάθο κάνω όταν αναγνωρίζω. Άθελά του ο Γλόμπο δίπλα μου, άθελά του. Όχι ότι είναι βλάκας και άθελά του. Είπε το εξής θεϊκό. Γιατί κάναμε κομπή με αυτό και είσαι άδικος. Μπορεί να μην άκουσε εκείνη τη μέρα. Μπορεί να μην άκουσα. Λέει. Αν και σας παρακολουθώ. Μπράβο ρε Σούλη, είδες πως είναι η Ρουσλάνα η ζωή. Αντί να πας τότε στον Ολυμπιακό, έμεινε στον ΠΑΟΚ και δες τα χαίρια σου τώρα. Θα έπαιρνε στον Ολυμπιακό 200 χιλιάρικα. Θα έλυνε το πρόβλημά του και έμεινε με 3,60 στον ΠΑΟΚ. Με πόσο θα πήγαινε στον Ολυμπιακό? Με 200 χιλιάρικα. Κάνεις λάθος. Mm. 800. Τι λες, για εκείνο το τρίμηνο θα έπαιρνε 200. Και άλλα 800. Δεν ξέρουμε αν θα συνέχιζε. Περίμενε, περίμενε. Να μιλάμε σοβαρά. Έπαιρνε συμβόλαιο για άλλα 2 χρόνια. Δεν ξέρουμε αν θα συνέχιζε. Περίμενε. Να μιλάμε σοβαρά. Έχει φίλε, θα υπόγραφε συμβόλαιο για 2,5 χρόνια. Ναι, ναι. 800 χιλιόρικα ήταν. Οκ, εντάξει, ναι, οκ. Και άθελά του σου λέω, χωρίς να το λέω υποτιμητικά, είπε την καλύτερη ατάκα για το Σούλη. Και ναι, να σου πω κάτι, εγώ φωνές σαν τη δική σου δεν άκουσα. Να φωνάξουνε. Εγώ σεβάστηκα την αγκαλιά του Σαββίδη μέσα στο παρκέ, στο Σούλη και να τον λέει μπροστά ήμουνα. Όσο είμαι εγώ εδώ θα είσαι και εσύ. Ποιος το πήρε αυτό πίσω ρε. Ο ίδιος το ίδιο δεν έγινε με τον Ίβιτς. Να είσαι καλά. Τι να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Περιμένει κι άλλο. Πόση ώρα θα μιλάς, σε παρακαλώ. Ωραία, τα είπε. Όχι, δεν πρέπει. Τρία λεπτά, έλα μια μέρα κάνουμε κομπή γι' αυτό. Κομπή. Δεν υπάρχει αντίρρηση. 7 λεπτά, πάει. 7 μίλησε. Εντάξει, θα βρίσκουν οι επόμενοι. Σωστό. Έλα, ναι. Ορίστε. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Μπράβο. Είμαι αυτός που είχε πει για τον Μπασχάρη και τον Παπατζή. Και θέλω να ζητήσω συγγνώμη. Επειδή είναι και εμένα η καταγωγή μου από εκεί απάνω, από Δράμα. Το είπα απλώς για αστεία. Εντάξει, τι είπε για τους Δραμινούς, ρε φίλε, ότι. Είχα πει ότι τι περιμένεις από έναν μπαμπάτζι, σαν τον Πασχάλη. Ναι. Γι' αυτό. Προς τιμή σου που έχεις την ευθυξία και λες συγγνώμη. Τίμιος. Όχι, εντάξει. Απλώς κατάλαβα ποιο είναι το λάθος. Εγώ είμαι παουγκτζής, έτσι. Αλλά αυτό που πιστεύω από τη στιγμή που διοικεί τον μπάσκετ και τον δώσανε στον Μπρέλεβιτς και στον Σταυρόπουλο, κανένας δεν μπορεί να μιλήσει. Ας βάλουν λεφτά όλοι αυτοί που μιλάνε. Και ας διοικήσουν. Όπως και το ίδιο και με τον Ιβάν. Και ο Μάτζικ και ο Μπάνε είναι σημαίες φίλε για τον Πάο. Ακριβώς. Εγώ το λατρεύω τον Μπάνε. Αλλά δεν μπορώ να πω κουβέντα. Διαφωνώ που το διώξαν το Μαρκόπουλο. Γιατί είναι πολύ καλός προπονητής. Και είναι και σωστός χαρακτήρας. Γιατί από τη στιγμή... Αν τον διώχνανε και ναι. Ανεβάζανε το μπάτζετ πολύ και παίρνανε ένα νέο φιλόδοξο μεγάλο προπονητή για να πάρουν πρωτάθλημα και ανακατευόταν και ο Σαββίδης, θα έλεγα εντάξει. Έχει ο Ιβάν δεν θέλει. Θα έλεγα εντάξει. Δεν αλλά θέλει. Να τον φάνε έτσι, ενώ αρνήθηκε του Ολυμπιακού συμβόλαιο και τον απειλήσανε κιόλας, με συγχωρείς είναι λακαμάς. Όχι, δεν έφυγε δεν είναι... τώρα. Κοίτα, πολλές φορές γίνομαι λακαμάς όπως λες, γιατί το θέλω. Και το έχει αποδείξει πολλές φορές ο Μαρκόπουλος. Και βγήκε η κόρη του, η κοπέλα λέει μας απειλήσαν και τα λοιπά. Δεν ξέρω, αυτό δεν το έχω ακούσει. Το έχω ακούσει εγώ από την κοπέλα. Εντάξει, λάθος. Και γενικά όλα αυτά είναι λάθος. Καλά αλλά... τους έκανε ο Ίβιτς τότε. Καλά ναι, τους εγώ με τον Ίβιτς είμαι. Καλά τους έκανε ο Ίβιτς. Εγώ με τον Ίβιτς είμαι. Πολύ τότε καλά και... τους έκανε. Είναι τα χαίρια. Είδε τα χαίρια του αλουνού. Ναι, αλλά ο Ίβιτς είναι σέρβος, είναι πονηρός. Δεν είναι κανένας βλάκας, προς Θεού. Δεν λέω βλάκα τον... Το Σούλη. Το Σούλη, έτσι. Ο Σούλης δεν είναι βλάκας. Έτσι. Ο Σούλης απλώς είναι ιδεολόγος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ας κάτσει να πεινάει τώρα ιδεολόγος.
μεταφορικά να πεινάει όσον αφορά τον μπάσκετ. Γιατί ξέρω ότι είναι αξιοπρεπής και κύριος και καλός οικογενειάρχης. Έκλεισες, πάμε παρακάτω. Να σε καλά, επόμενο. Ναι. Να πάρουμε και ένα τελευταίο. Για να πάρουμε και ένα τελευταίο. Ωραία διαχείριση το έκανες το έργο. Μάλιστα, κύριε. Καλησπέρα. Άντε πάλι. Τι να κάνω, εγώ θεωρώ φίλε που περάσει κλιμακτήριο. Ναι, όντως περνάω κλιμακτήριο. Το παραδέχομαι. Ναι, όντως αυτό, ναι, τι. Να κάνουμε μια ωραία κουβεντούλα. Ναι. Θέλετε να μιλήσουμε για Άρη και φοβάσαι να ρίξω την ακροματικότητα, να μιλήσουμε για Πάκου, τι θέλετε. Μίλα για Άρη να τη ρίξουμε. Ωραία, να δώσουμε στον Κανελάκι τα μέσα. Είσαι bisexual, δηλαδή. Ωραία, ωραία, να τη ρίξουμε την ακροματικότητα. Ναι. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Επειδή στον Άρη υπάρχουν διάφορες τάσεις, όπως και στον Πάκου, μια τάση ήταν με τον Ήβιτς, η άλλη με τον Αβίγιο Ήβιτς, έτσι και στον Άρη υπάρχουν διάφορες τάσεις. Μία τάση που στηρίζει τη διοίκηση, μία τάση που δεν τη στηρίζει, μία τρίτη τάση που δεν ξέρει τι θέλει. Τέλος πάντων, ναι. Να ρωτήσω, ποια τάση πιστεύετε ότι υπερισχύει στον Άρη, αυτή που θέλει να μεγαλουργήσει η ομάδα ή αυτή που λειτουργεί ανιδιοτελώς για το συμφέρον της ομάδας? Αυτή που θέλει να λειτουργήσει ανιδιοτελώς για το συμφέρον της ομάδας. Οπότε, ρε φίλε, σε αυτό το σωματείο, με αυτά τα άτομα που υπάρχουν μέσα, είναι φυσιολογικό επακόλουθο να βγαίνω και να κάνω αυστηρή κριτική, ρε Ράπτο, που λέει, εσύ γιατί παρεξηγήσε? Δεν παρεξηγούμε. Τι μου ρε μοσχάρι. Δίνω συγχαρητήρια στον Νίκο Παδόπουλο του Άβελ που τους έκανε ρόμπα. Και τώρα ξέρεις τι λένε οι ρεπόρτερ του Άβελ. Άκου τώρα το γελίο. Ξέρεις τώρα τι λένε οι ρεπόρτερ του Άβελ. Μέχρι τώρα τους έβριζε, μέχρι τώρα τον έβριζε. Τον έβγαλε ανεξεταστέο και τώρα τον κάνει Θεό. Ρε φίλε, μιλάμε για το άκρο, να άκουν το αριστερό. Τα λιμπά οι ρεπόρτερ του Άρη τι λένε τώρα. Ξέρεις πόσα ζήτησε ο Άβελ από τον Άρη και με πόσα έμεινε στον Όφη. Θα τον βγάλουνε τώρα. Άσε τώρα να δεις τι θα γίνει. Ρε, από το Τσαλτίδιδες. Από τον Χρήσαθο και από τον κάθε Χρήσαθο δεν έχω την απέτηση για κριτική. Σωστό. Γιατί ξέρω πολύ καλά πώς λειτουργούν. Από ένα Κωστή Ραπτόπουλο και ένα Γρηγόρη Κόκκινο που είναι αντικειμενική στη μεσημεριανή ζώνη της Θεσσαλονίκης. Ναι. Έχω μία αλφα απέτηση, ρε φίλε, να ακούσω. Κύριε Θόβαρ, έκανες αυτό λάθος. Κύριε Κάκαλη, έκανες αυτό λάθος. Κύριε Ιβίτς, έκανες αυτό λάθος. Κύριε Ελευθερούδη, έκανες αυτό λάθος. Κατάλαβες ποιο είναι? Ελευθερούδη, έκλεισε τη γραμμή. Τελευταίος για σήμερα. Τι έγινε, σε πήρε ο Ελευθερούδης? Ο Ελευθερούδης. Ο Ελευθερούδης είναι λεπρός, ρε. Δεν υιοθετώ ότι είναι λεπρός. Λεπρός, παραγωγικά είμαι. Όχι σαν άνθρωπος, είναι κύριος. Έτσι που το πες. Παραγωγικά είναι λεπρός. Τώρα τόσο. Καμία γραμμή δεν βγάλουμε. Εντάξει, παλικάρι μου. Γιατί δεν γίναμε σικιόμοι? Έγινε παλικάρι μου. Γιατί δεν γίναμε σικιόμοι? Έχει τρελαθεί τελείως. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας οι οποίοι μας κάνετε παρέα. Άκου να πει ότι περνάω περίοδο. Κλιμακτήριο. Αυτό τον bisexual, ρε φίλε, τον έχει κάνει. Σήμερα τι γιορτή είναι, ξέρεις? Σήμερα όχι. Τι είναι? Τι, πες το. Πες το, ρε αγόρι μου, πες το. Επειδή καταρχήν να πω ότι ακολουθεί. Τι γιορτή είναι σήμερα? Η Μαρίνα Μπίκου, η οποία θα εκφωνήσει ειδήσεις αμέσως μετά. Τρίτο ημίχρονο μετά με Γιαλαμά, ναι. Δήμου και Κανελάκη. Επειδή χωνεύεις τον Κανελάκη, το λες τρίτο. Ναι. Πες ό,τι θέλεις. Δεν τον χωνεύω. Α, μήνυμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο τα υπέδειξε τη σημερινή του συνεδρίαση, αφού έκανε τα τρυπικά δικαιολογητικά προσκόμιση ο πλειοδότης όπως προβλέπεται από τους όρους της πρόκλησης υποβολής προσφορών, ανακήρυξε την Ένωση των Εταιριών Deutsche Invest Partners, τέλος πάντων και του Σαββίδη. Ότι είναι οκ. Προτινόμενο παιδί, όχι φτερά. Τελείωσε. Άντε, να δούμε μια άσπρη μέρα. Όχι, ρε φίλε, είπες ότι θα το χάσει. Τι γιορτή είναι σήμερα? Λοιπόν, σήμερα είναι γιορτή του πατρός Παϊσίου. Να είστε καλά. Του πατρός Παϊσίου. Έλα εδώ. Έλα εδώ να σου πω κάτι. Εδώ. Χθες ρε εσύ πιανού γιορτή ήταν? Θα σου το πω εγώ να γελάσεις. Να δεις τι καταραμένος είμαι. Χθες ήταν η γιορτή του πατέρα. Και η μέρα που έφυγε ο μητέρας. Ναι, τόσο καταραμένος είμαι. Η γιορτή του πατέρα πέθανε ο δικός μου. Γιατί, Κυριακό είναι που έπεσε. Συγκυριακό είναι. Ρε, η γιορτή του πατέρα δεν είναι μια στάνταρ ημερομηνία, είναι μια Κυριακή όπως η γιορτή της μάνας. Η γιορτή της μάνας γιατί? Ναι. Για να κάνουν οι άνθρωποι. Η γιορτή της μάνας γιατί? Ναι. Για να κάνουν οι άνθρωποι. Η γιορτή της μάνας γιατί? Ναι. Για να κάνουν οι άνθρωποι. Η γιορτή της μάνας γιατί? Ναι. Για να κάνουν οι άνθρωποι. Η γιορτή της μάνας γιατί? Ναι. Για να κάνουν οι άνθρωποι. Η γιορτή της μάνας γιατί? Ναι. Για να κάνουν οι άνθρωποι. Γιορτή της μάνας γιατί? Ναι. Για να κάνουν οι άνθρωποι. Γιορτή της μάνας γιατί? Ναι.
Για να κάνουν οι άνθρωποι. Γιορτή τη μάνα γιατί. Ναι. Για να κάνουν οι άνθρωποι. Γιορτή τη μάνα γιατί. Ναι. Για να κάνουν οι άνθρωποι. Γιορτή τη μάνα γιατί. Ναι. Για να κάνουν οι άνθρωποι. Γιορτή τη μάνα γιατί. Ναι. Για να κάνουν οι άνθρωποι. Γιορτή τη μάνα γιατί. Ναι.